Καλησπέρα. Και καλημέρα σε όσους σηκώθηκαν τώρα, Χρήσανθη. Και δουλεύαν βράδυ. Όχι, ρε. Αν δουλεύεις βράδυ, τώρα σηκώνεις. Έβλεπα Τάσο Κάκο στο Open. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Θωμαίδη για την προβολή του Ολαμπαουτάρης. Το τηλέφωνο. Μετά το επικό βιντεάκι το οποίο παίξαμε και το μετέδωσε στον αέρα του Open. Απαθώων Open για τη δημοκρατία. Διότι, φίλε, ενώ ήταν ο Τάσο Κάκος εκεί, πιστεύω έπαθε κεφαλικό. Ενώ μιλάει, θα σχολιάσουμε κτλ. Για δείτε, λέει, αυτό το βιντεάκι και του βάζει αυτό που έχουμε βάλει στο Λαμπαοτάρης, φίλε. Δεν είναι επικός ο Κυριάκος, πες λίγο. Δεν έχει καμία σχέση το Open και με γενικότερα η φιλοσοφία του. Ναι, μη. Και γενικότερα τα μέσα του Ιβάν Σαββίδη. Μη. Μέσα του αγαπημένου σου Βαγγέλη Μαρινάκη. Μη. Το οποίο 10 μετά το πήρε, φίλε, το θέμα με τον Καρυπίδη που σχολίασε κάτω το Λαμπαοτάρης και το έκανε θέμα. Δεν το έκανε στο ΠΑΟΚ 24 εσύ ένα θεματάκι όμως. Γιατί? Δεν δούλευα χθες στο ΠΑΟΚ 24. Δεν γίνανε. Αλλιώ το έκανε. Λοιπόν, έχουμε πολλά πραγματάκια σήμερα. Έχουμε Τάσο Κάκο στο μενού. Έχουμε διάφορα πράγματα που υπόθηκαν. Η αλήθεια ήταν ενδιαφέρουσα. Είδε, όταν ο Κυριάκος, φίλε, δεν έχει αυτά για στημένα παιχνίδια αυτά και βγαίνει ο 98 χρονών. 40 χρόνια ασχολείσαι. Ναι. Κάποιο αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Ενώ όταν έχει Τάσο Κάκο, εισαγγελέα που λέει αυτό που λέει για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τέτοια θεματάκια. Στον κύριο Νούλη, πώς λέγεται, Νούλης, φίλε. Νούλης. Γιώργος Νούλης. Εξαιρετικός λειτουργός. Εξαιρετικός λειτουργός δικαιοσύνης, φίλε. Είναι εξαιρετικός. Είναι αυτός που έχει ασκήσει τη δίωξη στον κύριο Λάσκαρη, ναι, και στην κυρία. Αν ήμουν φίλος, παράγοντας ή κάπως σχετιζόμουν με τον ΠΑΟΚ, δεν θα ήθελα τον κύριο Νούλη απέναντί μου. Ναι. Γιατί βλέπω μια προδιάθεση. Όσο να πεις. Τι. Εις βάρος των φίλων του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έκανε ένα σχόλιο. Έκανε σχόλιο. Ένα ατυχές ίσως ενδεχομένως σχόλιο. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, Χρήσανθη. Συμβαίνουν. Στο Facebook τώρα, φίλε. Θα σου πω τώρα ατυχέστα τα σχόλια που έχει κάνει ο προηγούμενος στο μικρόφωνο εκεί πέρα. Θυμάμαι ένα. Διακοπές ήμουνα. Ξαφνικά αρχίζουν, βρίζουν τον Γκόλκα στο κινητό μου. Λέω, τι έγινε. Τι έγραψε. Λέω, θα μπω στο Facebook του. Και βλέπω αυτό το. Όσο νυχτώνει. Ένα σύνθημα τέτοιο, το παράφρασε λίγο. Mm-hmm. Μετά από ένα μπάσκετ, τι είχε γίνει, τι είχε γράψει εκεί πέρα. Πέφτουν σε μένα. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα, όταν γράφω κάτι δεν εγώ, πάνε στο κινητό του Σταύρου. Είναι λειτουργός της δικαιοσύνης ο Σταύρος. Είναι όμως λειτουργός της ενημέρωσης. Είναι της ενημέρωσης. έχει δηλωθεί το τι είναι. Ναι. Αυτό το μεταξύ για να καταλάβω. Το λέει ευθαρσός. Ναι, αυτό για να καταλάβω. Είναι συνομιλία δημόσια στο Facebook ή είναι συνομιλία ιδιωτική, δηλαδή μέσα σε μέσα. Δημόσια. Είναι συνομιλία δημόσια. Και το έγραψε. Κάτω από μια ανάρτηση. Κάτω από μια ανάρτηση. Τι ανάρτηση? Όχι για τη δίκη του Ιβάν Σαββίδη. Η ανάρτηση πέρασε δεύτερη μοίρα. Ναι. Δεν κατάλαβε κανένας ποια ανάρτηση ήταν. Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει. Θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί όταν είμαστε δικαστικοί λειτουργοί. Θα πρέπει, θα πρέπει. Υπουργοί γενικότερα κτλ. Θα πρέπει, γιατί τώρα με την ανάρτηση που έκανε, ακόμα κι αν δεν είναι προκατηλημένος. Απέναντι σε. Δεν γίνεται να μην είσαι προκατηλημένο. Γιατί είναι μια άποψη αυτή που έχει. Είναι μια σωστή άποψη. Μια άποψη. Εγώ δεν είπα αν είναι σωστή ή όχι. Εγώ λέω ότι είναι μια άποψη. Ναι. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια προκατάληψη. Μπορεί στο. Κοίταξε, και εγώ είμαι προκατηλημένο στην καθημερινότητά μου, αλλά όταν βγαίνω στο μικρόφωνο δεν βγάζω κάτι εναντίον του ΠΑΟΚ. Μπράβο στον κύριο Νούλη, πώς λέγεται. Που δηλώνει ανοιχτά τις εκφράσεις του. Είναι και πολύ κοντά, φίλε μου. Δεν πειράζει, φίλε. Όχι, όχι, όχι. Μη. Μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Και... Καταρχήν, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, Χρήσανθη. Καταρχήν, χρόνια πολλά, Στέριο. Τώρα στη γιορτή σου θα τρέχει στα κρατητήρια. Τώρα, δεν θα τρέχει πουθενά. Ήρωας. Μπορεί να συνεχίσει. Ήρωας με γροθιά σηκωμένη και τέτοια. Έχουμε άλλους στην πόλη μας χιλιάδες τσεκεβάρα. Ναι. Συμπαθών στο διαδίκτυο. Κατά πάντων. Εδώ καθόταν εδώ που κάθομαι εγώ πριν ο ένας. Ναι. Κανονικός. Μπορεί να συνεχίσει λοιπόν να κάνει το λειτουργήμά του. Ναι. Δεν μπορεί να είναι όμως ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Γιατί? Νομίζω είμαι ξεκάθαρος. Γιατί? Το γιατί χρήσατε να το. Καταρχήν είναι αθλητικός, δεν είναι ποδοσφαιρικός. Ό,τι είναι αθλητικός, δεν μπορεί να είναι αθλητικός. Γιατί? Δεν μπορεί να είναι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω ότι είναι εξαιρετικός. Μπράβο το. Μπράβο του, είμαι σίγουρος. Ένας εισαγγελέας που τιμά την πόλη. Και ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο. Πιο πάνω να ανέβει. Πιο πάνω τι είναι. Από αθλητικός εισαγγελέας. Καλό. Όχι. Γιατί αυτός, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, μπορεί να το ασκήσει δίωξη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ αυτό δεν μπορεί. Ναι. Τι να γίνει λοιπόν παραπάνω, δεν είναι. Τι, πώς δεν μπορεί. Να γίνει γενικός εισαγγελέας. Μεγαλομέτωχος στον Άρη ή πρόεδρος στον Άρη. Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί, είναι εισαγγελέα. Πρέπει να παραιτηθεί. Όχι. Τι λες, φίλε! Χρησιμότατο είναι! Τι λες τώρα! είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ. Τα χαιρετίσματά μου. Δεν θα μπορούσα και η εκτίμησή μου. Να το πάω χιουμοριστικά. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, που χρειάζεται και ένα χιούμορ σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ως λειτουργός της δικαιοσύνης πάντως, άφησε έξω το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Είναι εξαιρετικός. Τώρα από εκεί πέρα. Δεν έχω άποψη. Θεωρώ και εγώ. Τη δική σου καλή την πίστη. Και στο λέω μάλιστα με μια υπόθεση που ήταν κατά του Άρη. Ναι. Είναι αυτός που έχει ασκήσει τις διώξεις με το Λάσκερ κτλ. Επίσης, αν τον ψάξεις, είναι αυτός που έχει ασκήσει διώξεις στην ΕΠΟ το 15. Ναι. Το 15. Πρόσεξε τι λέω. Το 15. Όχι τώρα. Με την προηγούμενη κατάσταση δηλαδή. Μάλιστα. Γενικότερα ήταν ως εισαγγελέας Αθηνών τότε. Ναι. Ο συγκεκριμένος. Τώρα από εκεί και πέρα, και εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις ποτέ από κανέναν. Είτε είναι λειτουργός της δικαιοσύνης, είτε έχει δημόσιο βήμα, είτε είναι συνάδελφος σε κάποιο κρατικό μέσο ενημέρωσης, είτε φυσικά και σε ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης. Γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο ή ασκούν δημόσια εντός εισαγωγικών διοίκηση θα πρέπει να είναι δύο φορές πιο προσεκτικοί, και εμείς φυσικά στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσοι έχουμε δημόσιο βήμα, αλλά θα πρέπει να είναι δύο φορές πιο προσεκτικοί ώστε να μην δημιουργούνται τουλάχιστον. Δεν το έχει κάνει αυτό που θέλει κανένας μας. Δηλαδή ούτε εσύ ούτε εγώ. Δηλαδή δεν έχει ποτέ τσουβαλιάσει τον κόσμο του Άρη. Ναι. Να πω ότι οι φίλοι του Άρη είναι αυτό. Ναι. Γιατί πέρα ότι είναι. Ισχύει σε καμία περίπτωση. Ο Σταύρος το έχει κάνει όμως. Μας έχει πει διάφορο, έχει αποδώσει. Μπορεί να έχει πει τους ρεπόρτερ του Άρη. Όχι, όχι. Τον κόσμο του Άρη δεν νομίζω. Και τον κόσμο. Και τον κόσμο, και τον κόσμο. Λοιπόν, να μιλήσω για μένα, ποτέ δεν έχω τσουβαλιάσει ούτε τον κόσμο του Άρη. Δεν είναι η άποψη. Κοίταξε, η άποψη του καθενός όταν υποστηρίζεται με επιχειρήματα, ακόμα και αν δεν μας είναι αρεστή, είναι η άποψή του. Ακόμα και αν είναι ακραία. Υπάρχουν και ακραίες απόψεις, μην το ξεχνάμε. Τώρα από εκεί και πέρα όμως λέω ότι ο ένας δημόσιος λειτουργός θα πρέπει σίγουρα να είναι πιο προσεκτικός. Δεν μιλάμε και δεν θα κάναμε καν κουβέντα, ούτε μισό δευτερόλεπτο, αν ήταν μια άποψη ενός φίλου του Άρη, του Ολυμπιακού, από το χιονοχώρι Σερών. Ναι. Πάλι σε έρευνα, τους βάλαμε τις έρευνες. Χιονοχώρι, ρε φίλε, πάει. Όχι. Να πας. Γιατί έχει χιόνια και το λένε χιονοχώρι. Κάποτε είχε, τώρα δεν ξέρω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι η άποψη ενός λειτουργού της δικαιοσύνης και δι' αθλητικού εισαγγελέα. Τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ. Ναι. Τελείωσαν οι αντοχές μου, να το πάω χιουμοριστικά. Ναι. Πάντως, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, τώρα μου στέλνουν διάφορους παοξίδες που έχουν κατά καιρούς κάνει οτιδήποτε. Ο Δούκας λέει. Ναι, και ο Δούκας, ναι, φίλε. Γι' αυτό όμως ο Δούκας, στο Δούκα, ασκώ την κριτική την οποία ασκώ. Προφανώς ο Δούκας όμως δεν μπορεί να βγει και να ζητήσει για ηθικούς λόγους οτιδήποτε από το συγκεκριμένο εισαγγελέα. Γιατί πάρα πολύ απλά ο ίδιος ο Λευτέρης έχει καταφερθεί ούκο λίγες φορές. Δεν θα ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του και να είναι υπεύθυνος για μια δίκη που θα είναι φίλη του Άρη. Είναι ταγμένος κάπου ο Δούκας, ναι. Ο Σταύρος, εγώ, εσύ, ο καθένας, ναι, μας, ναι, ναι. Δεν έχουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, η άποψη κάποιου, δηλαδή με την ίδια λογική, θα πρέπει να σταματήσουμε να υπάρχουν δεξιά, αριστερή ή οτιδήποτε άλλο, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι ταγμένοι και ευρέως γνωστό το πού βρίσκονται όλοι αυτοί, οι οποίοι αποφασίζουν για δίκες, για οτιδήποτε άλλο. Γενικότερα είμαστε μια χώρα η οποία. Το έχει αυτό το κομμάτι. Ξεχνάς επίσης ότι πρόσφατα υπήρχε αυτό το θέμα με τον του Ολυμπιακού. Που πήγαινε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, πανηγύριζε, έκανε, έρανε κτλ. Και μετά χειρίστηκε μία από τις υποθέσεις. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτά και εμείς. Δηλαδή, είμαστε μία χώρα που κατά λάθος λειτουργεί. Κατά τύχη. Λες. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου διάβαζα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Σχολίαζε τον διορισμό του κουμπάρου του σε ένα νοσοκομείο. Του κουμπάρου του. Εντάξει. Και είπε ο άνθρωπος. Δεν είναι βαθμός πρώτος συγκίνησης. Δεν μπορεί να κάνει καριέρα πολιτικού. Αν το έχει ο κουμπάρος μου, μπορεί να διοριστεί. Λέει συγγενής εξαίματος. Ορίστε. Το ότι είναι, λέει, συμμαθητής μου, παιδικός μου φίλος και κουμπάρος, δεν έχει καμία σημασία. Ναι, όντως. Γιατί. Όντως. Καλά τώρα, να σε πω κάτι. Πρόσεξε λίγο. Θα πέσει σε παγίδα. Ζαγοράκης Γκαγκάτσης, φίλε. Κουμπάρι, δεν είχαν συγγένεια. Οι κουμπαριές μας φάγανε. Στη ζωή μου δεν διαχωρίζω, χρήσατε τα κόμματα και ποτέ δεν είπα ότι αυτή είναι η κακή. Δηλαδή, συγγνώμη, να σε πω κάτι. Δηλαδή, η φιλία δεν μπορεί να. Εσύ. Πες ότι αναλαμβάνω εγώ ένα πόστο. Έτσι. Ναι. Δεν θα έχω το σκεπτικό ότι να βάλω εκεί ανθρώπους στους οποίους εμπιστεύομαι. Αν βάλω τον αδερφό μου,
τίθεται θέμα. Αν βάλεις το κουμπάρο σου. Αν βάλω το κουμπάρο μου, ρε φίλε, εντάξει, έχω σφραγίσει μια πολύ καλή φιλία με μια κουμπαριά. Δηλαδή, αν αυτός δεν με έχει παντρέψει, δεν, του έχω παντρέψει, δεν τον έχω παντρέψει, δεν μου έχει βαφτίσει ένα παιδί, δεν του έχω βαφτίσει ένα παιδί. Αλλά παραμένει ο κολλητός μου. Δηλαδή, κάναμε μαζί βόλτα. Ας αλλάξουμε. Δεν υπάρχει. Δεν βγάζουμε. Εγώ θεωρώ ότι, με το, ότι πρέπει να διορίσω τον κουμπάρο μου. Λοιπόν, αυτή... τους κουμπάρους μου γενικότερα. Δίνουμε λοιπόν σήμερα ένα γυαλί ηλίου αξίας 65 ευρώ προσφορά από τα Opticon Express ή ένα γυαλί, πρόσεξε λίγο τώρα γιατί αρχίζουν και περνάνε τα χρόνια σιγά σιγά στέριο μου, ναι, ναι. Πρεσβειοποίας με τιτάνιουμ σκελετό. Ωραία αυτά. 65 ευρουλάκια δηλαδή είναι το ζευγαράκι, το γυαλί που θα πάρετε. Συν δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για όσους συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης με ένα μηνυματάκι FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Ένας δηλαδή από εσάς θα πάρει ή το γυαλί ηλίου 65 ευρώ. Ή αν θέλει, δεν θέλει γυαλί ηλίου γιατί συνέβιασε τώρα ο καιρός, γυαλί πρεσβειοποίας με τιτάνιουμ σκελετό. Και όλοι όσοι θα στείλετε μήνυμα, έτσι κι αλλιώς δηλαδή θα κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ προσφορά από τα Opticon Express. Μαζί μας είναι DK Toys. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, η καλύτερη συλλογή πραγματικά είναι εδώ. Μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές της Super League από την DK Toys. DKToys.gr. Θα μπεις και θα δεις ότι πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετική συλλογή του ελληνικού ποδοσφαίρου με αποκλειστική συνεργασία με την Super League. Dialog, αν ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια και μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, Dialog τότε είναι η λύση για εσένα για να αποκτήσεις εισόδημα τουλάχιστον 1.100 ευρώ. Επιπλέον προνόμια, διακοπές πληρωμένες, ρεπό σε αργίες, dialog.gr αρκεί να μιλάς και να διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Και αν θέλετε να μην πληρώνετε έξτρα χρήματα στη βενζίνη που δεν τη λες και φθηνή, Χρύσανθε. Έτσι είναι. Θα πάτε μια βόλτα στην Injection Service σε νέες ανακοινωμένες εγκαταστάσεις, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε συνεργείο αυτοκινήτων. Θα ρυθμίσουν οι άνθρωποι της Injection Service, θα ελέγξουν και θα επισκευάσουν εάν χρειαστεί τον βενζοκινητήρα σας και θα εξοικονομήσετε καύσιμο, χρήματα και θα έχετε καλύτερη απόδοση στο κινητήρα, άρα και περισσότερα χρόνια ζωής στο αυτοκίνητό σας. Απόλλωνος 18 κάτω τούμπα στο κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-93-3787 και στο ίντερνετ Injection Service. .gr. Στην ασπρόμαυρη επικαιρότητα, τι ακούμε? Απ' έξω. Κάποιος φωνάζει απ' έξω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η μάνα μου με την κόρη μου. Να τους πω χρόνια πολλά και αυτούς. Χρόνια πολλά και τους. Οι στελίτσες μου, οι δύο, η μεγάλη και η μικρή. Κάποια στέλα θα είναι προφανώς απ' έξω. Κάποιο στέλιος, κάτι έχουμε. Έχουμε άλλο στέλιο, στέλα. Δεν νομίζω. Σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία. Και αν κάνω λάθος, χρόνια ναι. πολλά και σε αυτούς. Που ξεχνάμε. Ο Γιαννούλης παραμένει, γράφουν οι Τούρκοι. Ναι. Που ξαναλέω, δεν τους έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Οι Τούρκοι και οι Ιταλοί είναι χειρότεροι από εμάς. Και οι Ρουμάνοι. Και οι Ρουμάνοι. Αλλά. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Τούρκοι νούμερο 1, να σου πω το από την εμπειρία μου. Τούρκοι νούμερο 1, Ιταλοί νούμερο 2. Στα μεταγραφικά. Και λίγο πιο κάτω οι Ρουμάνοι. Και στο άλλο άκρο, αυτοί που είναι σούπερ αξιόπιστοι είναι οι Γάλλοι. Νομίζω. Λοιπόν, αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης παραμένει στο στόχατο της Φενέρμπαξε. Θα δούμε αν θα έρθει η επίσημη πρόταση ή αν δεν έρθει. Η προετοιμασία της ομάδας για τον ντέρμπι συνεχίζεται απρόσκοπτα. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι πολύ ήρεμο η εβδομάδα πριν τον ντέρμπι. Δεν είναι πολύ ήρεμο. Είναι, ναι, είναι. Ίσως επειδή παίζει και Τότεναμ. Δηλαδή αυτοί θα ασχοληθούν. Από αύριο θα αρχίσουν να πυροβολάνε. Από αύριο σίγουρα θα ασχοληθούν. Θα αρχίσουν. Ασχολούνται τα μέσα τους, αλλά πολύ σκόνη δεν υπάρχει. Τους κόπηκαν και λίγο τα φτερά με, αυτό με την ισοπαλία. Αν μη τι άλλο, ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω θα ήταν διαφορετική η προσέγγιση τους. Καταρχήν θα έβγαινε και η Σάβας. Ή μάλλον επειδή τώρα είναι εξεκρεμότητα η απόφαση, είναι, δεν θα έβγαινε. Είναι. Θα έβγαινε κάποιος όμως και θα έλεγε. Περιμένουμε. Ο άλλος ο φίλος έχει την οσφιαλγία. Δεν είχε, αφού το είδε στο μάτς. Ο πόνος παραμένει, εντάξει. Έσφιξε τα δόντια. Σημαντικό μάτς. Παραμένει ο πόνος παραμένει. Έσφιξε τα δόντια. Έχει και σκαλιά στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να ανέβει. Έσφιξε τα δόντια, ρε φίλε. Να μην πω τι άλλο. Αλλά στα δικαστήρια, επειδή, στα δικαστήρια έχει και σκαλιά, χρήσατε. Πού? Και στην Αθήνα έχει. Δεν έχω πάει. Και εδώ έχω πάει. Εδώ ναι. Τι? Και εδώ έχει σκαλιά και στην Αθήνα έχει σκαλιά. Έχει σκαλιά, ρε φίλε, ανεβαίνει. Δεν έχει ασανσέρ. Στη Νέα Σμύρνη είναι πιο φλάτη κατάσταση. Μπήκε, ξέρω εγώ, με τη βοήθεια φίλων του. Ναι. Είδε το μάτς, έσφιξε τα δόντια. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από κάτω, δεν ανέβηκε πάνω στα σκαλαπάτια. Πήγε κατευθείαν και από την είσοδο. Ναι, από εκεί. Τι λέγαμε για Ολυμπιακό, αλλά ναι. Κοίταξε, και έχει το μάτς το βράδυ. Από αύριο και μετά θα αρχίσει το. Θα αρχίσουν. Δεν γλιτώνει, παιδιά, Ολυμπιακό σήμερα. Είναι σε κακό timing. Οπότε αντιμετωπίζει τότε να. Βέβαια, πρώτο μάτς του Μουρίνιο. Σου έχω πει, πρόσεξε λίγο. Οι Άγγλοι είναι περίεργοι φίλε σε αυτά.
Ναι, είναι περίεργη φίλη, αλλά πρώτον, κοίταξε. Θέλουν το μάτς για να αποκριθούν. Είναι πρώτο μάτς Μουρίνιο στο Λονδίνο. Ναι. Θέλουν το μάτς για να αποκριθούν. Δεύτερο. Ναι. Τρίτο, τα πάνε κατά διαόλου στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αφού δεν πέσαμε, δεν είμαστε στη ζώνη υποβιβασμού, πάλι καλά να λέμε. Εμείς πάλι της Τότεναμ. Και δεν μπορεί καμία ομάδα ελληνική να κοντράρει αγγλική ομάδα στην έδρα της. Ναι. Δηλαδή, να παίξει ρε φίλε, τι να σου πω. Watford Pauk. Μόνο Άρης, ρε φίλε. Μόνο Άρης, βέβαια. Bolton Άρης 1-1. Με ισοφάρι στο 93. Μιλάμε στοιχεία, κύριε συνάδελφε. Εντάξει, και ο Πάουκ έδειξε τότε να μου. Ναι. Εντάξει. Ήταν διάφοροι όμως. Δεν και πολλοί, δεν το μάζει ζωή τους. Ναι, εντάξει. Γιατί πάνε με αλήθειες εδώ. Το γκολ του Γιαννακόπουλου που. το οποίο είναι χωρίς βουτιά. Ναι. Που τον πληρώνουμε κιόλας στην ΕΠΟ τώρα. Να τον πληρώσετε μια χαρά. Βέβαια στο πρωτοσέλιδο αρχίζουν. Ο Άγγελος πάει στην Ξανθή. Υπάρχει τέτοιο ρεπορτάζ. Δεν το γνωρίζω. Μια φίλε, δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Το έχω ακούσει, δεν το έχω ψάξει ακόμα δηλαδή, να δω αν έχει βάση ή όχι. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Είπα, αφού. Α μην είναι. Τι είναι, φίλε, είναι ένα καλό προπονητή. Στην Ξανθή. Τώρα. Η Ξανθή δεν είναι προπονητή. Ναι, και μετά από και 130 χρόνια που είναι ελεύθερο. Αν υπάρχει πρόσωπο έδαφος. Σκέφτηκε να πάρει τον Άγγελο. Τώρα που είναι 66 χρόνων, 67, 68, πόσο είναι. Ενώ τα προηγούμενα 30, είναι 80. Ενώ τα προηγούμενα 30 χρόνια δεν τον είχε κοιτάξει ποτέ η Ξάνθη. Δεν το ξέρουμε. Α, δε, τον είχε κοιτάξει, λες. Μπορεί να ήταν απρόσιτος. Οικονομικά. Προτάσεις. Ενώ τώρα. Ενώ τώρα εντάξει, θα πάρει τα λεφτά τη ΕΠΟ. Ναι. Μπορεί να πάει και δωρεάν στην Ξάνθη. δεν έχει ανάγκη. Ο άλλος εν τω μεταξύ που ακούγεται για Ξάνθη, φίλε. είναι ο Σάββας. Ο οποίος ο Παντελίδης. Με το κασέ που μας είπες χθες για τον Σάββα, δεν ναι, ο οποίος όμως είναι φαβορή για πού. Και δεν τα λένε, δεν τα γράφουν. Στην ΑΕΚ. Ναι! Όντως? Ναι! Δεν θα γυρίσει πάλι ο Χιμένεθ, ο Μανόλο. Καλό! Σε μεγάλη εκτίμηση φίλη τη ΑΕΚ τον Χιμένεθ. Μανόλο γύρνα και με σένα τουλάχιστον μέσα στην ομάδα κτλ. Χρόνια πολλά στο Φερνάντο Βαρέλα σήμερα. Έχει τα γενέθλιά του, 32 ετών. Το λένε. 32 ετών. Γίνεται ο Φερνάντο. Μεταξύ ο γιος του, ο μεγάλος, έχει ξεπεταχθεί τόσο πολύ. Έρχεται. Σε λίγο τον ξεπερνάει στο ύψος. Έρχεται από πίσω. Τον είδα στην Τούμπα, έφυγε με τον πατέρα του. Πόσο χρόνο. Ισοϊψής πλέον. Πόσο χρόνο. 15. Εντάξει. 14. 15 χρόνια τα παιδιά. Εδώ η στελίτσα μου που σου είπα πριν είναι 75. Είναι 70. Πόσο είναι, 73. Ναι. Δηλαδή 12 χρόνια κοριτσάκι. Δηλαδή εντάξει. Σκέψτε τα παιδιά, φίλε, τώρα γίνονται 2 μέτρα τα παλικαράκια και τα κοριτσάκια. Μπράβο, γερά να είναι, υγεία να έχουν. Είναι και στην επικαιρότητα, Χρήσανθε. Θα μου πεις τώρα, θα έχουμε αποτέλεσμα. Εγώ θα πω όχι. Προκαταβάλω απόφαση δικαιοσύνης. Ναι. Ποιο. Στάλη και έγγραφο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επιτροπή της ΕΠΟ να δει τι γίνεται με τα στημένα κτλ. Να σου πω κάτι. Ας τον Ολυμπιακό απ' έξω. Γιατί νομίζω είναι και η ίδια διοίκηση, δεν είναι, που ήταν τότε με τώρα ή έχει αλλάξει. Του Ολυμπιακού. Ναι. Προφανώς έχει αλλάξει. Να σου πω κάτι όμως. Ας τον Ολυμπιακό, γιατί η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη και όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ σου λέω, ρε φίλε, θα σου πάρω ένα παράδειγμα που είναι συμπαθής πλέον εδώ στη γειτονιά. Η Βέρεια. Η Βέρεια, λοιπόν, θα κληθεί και αυτή προφανώς. Σωστά. Προφανέστατα. Ωραία. Δηλαδή θα τιμωρήσεις κάποιος στη Βέρεια τώρα με αυτό. Πώς λένε, Μπίκας, το λένε αυτόν που είναι τώρα στη Βέρεια. Ο οποίος είναι και φίλος από ό,τι ξέρω στην κατάσταση του ΠΑΟ κτλ. Δηλαδή έχει καλές σχέσεις ο άνθρωπος με τον ΠΑΟ κτλ. Είναι ένας αξιοπρεπής κύριος. Αξιοπρεπέστατος μέχρι τώρα μαζί με τον αδερφό του, νομίζω, έχουν πάρει την ομάδα εκεί κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, η Βέρεια πήγε εκεί που πήγε στα Τάρταρα, την πήραν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, την έχουν φτιάξει από την αρχή και προσπαθούν να κάνουν μια καλή πορεία, να ανεβούν σιγά σιγά. Είναι στη Football League τώρα, προσπαθεί να ανέβει κατηγορία στη Super League. Το παλεύει, δεν είναι από τα φαβορί, ή μάλλον να το πω σωστά, δεν είναι το πρώτο φαβορί, αλλά είναι εκεί στην τριάδα τετράδα των ομάδων που θα παλέψουν. Συγγνώμη, θα έρθει δηλαδή κάποιο τώρα, μετά από τόσα χρόνια, και θα τιμωρήσει τη Βέρεια. Και τι προτείνεις να γίνει? Όχι. Το πρόβλημα είναι τεράστιο αυτό. Σου λέω το εξής όμως. Τότε υπήρχε ο Αρβανιτίδης και ο Λαναρής και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Μπορεί να είναι αθώοι και άνθρωποι, εντάξει. Και αυτοί οι θύματα πλεκτάνεις. Εγώ σου λέω 100%. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν είναι καταδικαστικά στους, για να πούμε ότι είναι. Όχι, περιμένουμε. Γιατί υπάρχει δικαστήριο για το συγκεκριμένο, υπάρχει αυτό που είναι σε κρεμότητα, αυτό το 28. Μπράβο. Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν αυτό το. Συγγνώμη, θα τιμωρήσει τη Βέρεια του σήμερα. Με αυτή τη λογική, εγώ λέω ότι θα τιμωρηθεί το Ολυμπιακός. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει μία συνάφεια. Δηλαδή είναι οι ίδιοι. Ο ίδιος μεγαλομέτωχος. Ο ίδιος μεγαλομέτωχος. Ίδια στελέχη. Εκεί μπορείς να πεις,
Ότι, εντάξει, αν και είναι λίγο άδικο το 5-6 χρόνια μετά να πληρώνουν άλλοι παίκτες, ενώ άλλοι προπονητές. Γιατί εκεί το πάτε, το πόσο μεγάλο μετόχο. Αλλά άντε στον Ολυμπιακό υπάρχει, είναι το ίδιο. Στη Βέρεια, ρε φίλε, και την κάθε Βέρεια που έχει αλλάξει σελίδα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, μπορεί να έρθει κάποιο να τιμωρήσει τον Καρυπίδη για κάτι που έκανε ο Σκόρδας πριν 7 χρόνια, 8. Ή ο Αθανασιάδης πριν 6 χρόνια, 7, 9. Γίνεται αυτό το πράγμα. Ηθικά όχι, αλλά. Όχι και ουσιαστικά να το δει. Ναι, ουσιαστικά. Καταρχήν η Βέρεια είναι και άλλο αφημί πλέον. Δηλαδή έπεσε και τα λοιπά, έγινε νέα παεβέρεια και τα λοιπά. Δηλαδή πώς ακριβώς, θα... Γυρνάμε πάλι χρήσαντες αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είμαστε μια χώρα καρτούν που ανήκει για μένα, το έχω πει και πολλές φορές, στη Βόρεια Αφρική, ακόμα και μεγάλες υποθέσεις τη Ζήμης τελευταία ή τη Νοβάρτης που θα έχουμε. Να. Αθώνονται όλοι λόγω παραγραφής του αδικήματος. Δηλαδή, η Νοβάρτης δεν είναι παραγραφή βέβαια, αλλά... Η δικαιοσύνη βαδίζει... Ο Τσουκάτος, φίλε. Δηλαδή και πανηγύριζε για ποια υπόθεση είναι αυτός. Για τη Ζήμενση ήταν. Νομίζω Ζήμενση είναι ο Τσουκάτος, ναι. Ένα εκατομμύριο μάρκα. Εντάξει. Όχι ευρώ. Λοιπόν, ό,τι ήταν τέλος πάντων αυτό το... Παρήγη και ευχαριστούμε πολύ, αθωθήκαμε. Πώς αθώθηκες, παραγράφηκε. Ναι. Α, ωραία. Εντάξει. Είμαστε μια πάρα πολύ... Είδες όμως προχθές, εδώ πέρα, τα είπε ο Κούγιας προχθές για τον Ηράκλη. Όταν τα έλεγα εγώ εδώ, υπήρχαν που βγαίνανε και με βρίζανε. Και απλά αυτό που είπα ήταν ο νόμος. Δηλαδή, ο νόμος τι ήτανε. Ναι, δεν αθωώθηκε η ομάδα. Δεν αθωώθηκε η ομάδα. Παραγράφηκε το αδίκημα γιατί πέρασαν πόσα χρόνια και άρα αθωώθηκε το φυσικό πρόσωπο. Τότε λοιπόν που τιμωρήθηκε η ομάδα, θα μου πεις εδώ έγινε το σκάνδαλο, το σκανδάλο με τον Ηρακλή που αλλάξαν τον νόμο για να τον ρίξουν. Γιατί η τιμωρία δεν ήταν υποβιβασμός, ήταν αφαίρεση βαθμών. Εκεί είναι το σκάνδαλο για τον Ηρακλή. Μερικές φορές δεν ξέρουμε και ποιον, να πούμε και ποιο είναι το σκάνδαλο. Ατέρμονες κουβέντες είναι. Εγώ στο ξαναλέω. Ο Ντέμις στην ΑΕΚ. Στο ξαναλέω. Ο κύριος Κοτσιώνης πρωτόδικα καταδικάστηκε και τον Ουρουάν για ναρκωτικά, ηρωίνη κιόλας. 10 χρόνια με αναστολή η ποινή. Άστο. Μην το ψάχνεις. Μπράβο σε αυτή τη χώρα. Αυτή είναι η ποινή του. Η πρωτόδικη ναι. 10 χρόνια για 2 τόνους ηρωίνης. Έξω. Δεν ξέρω, έξω μέσα. Με εξαγορά. Έξω είναι σίγουρα ο κύριος Χριστοφοράκος, ο φίλος σου. Με τις φωτογραφίες, με τις ζήμες αυτά και τα λοιπά, ο χορηγός. Πώς γύρω σαν τις ζήμες. Ποτέ ρε φίλε, δεν έχω πάρει μια χορηγία ζήμες. Τουλάχιστον. Στη Γερμανία είναι και μας δουλεύει, φαντάζομαι. Καταδικάστηκε, λέει, αλλά έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Με άσπρο πόλο. Δεν νομίζω να πει τώρα. Πώς θα μου σε πόλο. Πώς θα διαφύγεις, με κανένα καγέν. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μπείτε στο Πάο 24. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, ναι, από την Πολωνία. Μάλιστα. Το οποίο δημοσίευμα επικαλείται πηγές από την Αγγλία. Ότι η Λέστερ έχει στο στόχο της τον Κάρολ Σβιντέρσκι. Δεκαπεντάρα μου έχει. Αν τον έχει παιδιά η Λέστερ και τον θέλει. Γιατί πάντα. Δώσε το Βάρντι. Δώσε το Βάρντι σε ένα ανταλλαγή. Βάρντι με Σβιντέρσκι. Δεν ξέρω ακόμα. Θα το σκεφτώ. Θα το ζητήσω και θα σου πω. Πάντως, αν μιλάμε για τέτοιες ομάδες και όντως τον θέλει και όντως κάνει πρόταση, αυτές οι ομάδες δεν μπορούν. Δεν μπορεί να τη σταματήσει αν θέλουν ένα παίκτη. Το μιλάμε για. Τι ρήτρα έχει αυτό. Κάνα δεκάρικο έχει. Λίγο παρακάτω, αν δεν κάνω λάθος. 8. Τα τσαλάκωσες. Βάλτε στον κουμπαρά. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Άμα είναι από Λέστερ και τέτοια, η Αγγλία, φίλε. Και ούτε θα σου κάνουν παζάρια σαν τους Άραβες. Θα σου πω πόσα. How much you pay. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Θα έχουμε μια συνεντευξούλα σε λίγο έτσι διαφορετική να το χαλαρώσουμε. Θα επιστρέψουμε βέβαια και στα ποδοσφαιρικά και στα μπασκετικά και σε όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν. Αλλά θα κάνουμε και μια συνεντευξούλα λίγο διαφορετική, επαναλαμβάνω. Σημαντικό να προβάλλουμε και τα άλλα αθλήματα και άλλες εκδηλώσεις για τον αθλητισμό. Και ειδικά τώρα όταν αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε και με τις ομάδες, τους συλλόγους μάλλον της πόλης, όταν πρόκειται για εκδηλώσεις δηλαδή, είτε του Άρη, του ΠΑΟΚ, είτε του Ηρακλή, είτε του Απόλλωνα, είτε οποιοδήποτε, τότε είναι σημαντικό να τη χάνουν και μια προβολής, γιατί βλέπω και παρατηρώ ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που ασχολείται με τα άλλα αθλήματα εντός εισαγωγικών. Όχι τόσοι όσοι θα έπρεπε. Ναι. Ενδεχομένως. Και να σου πω κάτι, ίσως η επικοινωνία τώρα και αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται, παράδειγμα τώρα θα έχουμε εμείς μια πολύ ωραία κουβέντα για το CrossFit. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν είναι τόσοι πολλοί που ξέρουν καν τι είναι. Έχετε πάρει κανένα πρωτάθλημα εκεί. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό θα συνομιλήσουμε με τον Θανάση Ζησιόπουλο.
ο οποίος μπορεί να μας πει ως προπονητής του τμήματος CrossFit και έφορος Άρης Βαρών του Ερασιτέχνη Άρη, τι ακριβώς συμβαίνει. Θανάση, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα μάλλον, γιατί περάσαμε τις 12 από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, πολύ καλά. Να, και εμείς μόλις τελειώσαμε τώρα τις πρωινές προπονήσεις. Είναι και η αδυναμία μου εκεί ή όχι, κοιμάται το πρωί? Όχι, αδυναμία σου, ναι, κοιμάται το πρωί. Κοιμάται το πρωί, εντάξει. Το βράδυ προπονείται. Λέει, να αρχίσω το CrossFit, ρε φίλε, γι' αυτό να ξέρω πότε θα έρθω. Ναι. Το βράδυ, το βράδυ. Ναι, ωραία, ναι. Εντάξει, ωραία. Και μετά από το σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Έτσι. Και μετά την προπόνηση χρειάζεται και ένα ποτάκι, είναι σωστό. Χρειάζεται, ναι, αναπλήρως. Καταρχήν, τι είναι το CrossFit? Τι είναι το CrossFit? Τι είναι το CrossFit, ναι, έχουμε χρόνο. Βεβαίως και έχουμε. Λοιπόν, το CrossFit έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε στην αρχή σαν τρόπος ενδυνάμωσης, αλλά εδώ και πολλά χρόνια πλέον έχει αγωνιστική μορφή. Είναι ένας συνδυασμός όλων των γνωστών τρόπων ενδυνάμωσης, όπως είναι η Άση Βαρών, που είναι ο μεγάλος παρονομαστής του, η ενόργανη γυμναστική και η κλασική γυμναστική, δηλαδή τρέξιμο, κολύμπι, άλματα κτλ. Τα οποία όλα αυτά εδώ τα παντρεύουμε, τα δένουμε. Σε ελεύθερη μετάβαση το CrossFit σημαίνει διασταύρωση γυμναστικής αθλημάτων. Ναι, CrossFit. Ναι. Και όταν πάμε στην αγωνιστική του μορφή, εκεί βγαίνει ένα συγκεκριμένο ασκησιολόγιο, είτε έχουμε να εκτελέσουμε ένα αριθμό επαναλήψεων, ας πούμε 100 επαναλήψεις, 50 επολέζεται, 50 έλξεις, 1000 μέτρα τρέξιμο, παράδειγμα λέω εγώ, ναι. Στο οποίο έχουμε ένα κριτή από πάνω μας που μας μετράει τις έγκυρες και τις άγκυρες επαναλήψεις, είτε έχουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε 5 λεπτά για παράδειγμα, να εκτελέσουμε όσο δυνατόν πιο πολλές. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες μορφές, μην τις αναλύουμε όλες τώρα. Mm-hmm. Αλλά σε μέσες άκρες αυτό είναι το CrossFit. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που δεν είμαι γυμνασμένος και ναι. Θέλω να το συνδυάσω, ναι. Να χάσω κιλά, ναι. Και να δυναμώσω και μετά. Ναι, αφού όμως ναι. Χάσω τα 434 κιλά πρέπει να χάσω. Όχι, αυτό είναι λάθος. Ναι, πάω. Εντάξει, έκανα μια υπερβολή. Έχουμε χάσει κάποια, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ λοιπόν, ότι πρέπει να χάσω μια 24 κιλά για να μπορώ να ασχοληθώ με το CrossFit. Ναι, καταρχήν είναι λάθος αυτό που λες, Κρίσταν, ότι πρέπει να χάσεις κιλά. Ναι, σωστό. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι επειδή έτσι να το γνωρίσω τελείως για άλλο λόγο είχα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί πάρα πολλοί γυναικολόγοι, το συστήνε σε κυρίες άνω των 60-65 που έχουν μείωση οστικής μάζας, ναι. Για να δυναμώσει πάλι η οστική τους μάζα, η αυτόστηση, τον εσκελετικό τους κτλ. Δηλαδή, το CrossFit μπορεί να απευθυνθεί στον οποιοδήποτε δεν του απαγορεύει ο γιατρός του να αθληθεί, μέχρι τον πλέον επαγγελματία αθλητή. Απλά έχει διακοιμάσει. Δηλαδή, μπάσκετ είναι άμα θα πάμε στο Ποσειδώνα να παίξουμε, μπάσκετ είναι άμα θα πάμε και στο NBA να παίξουμε. Ναι. Έχει διακοιμάσεις και η έντασή του αυξομειώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε αθλούμενου. Δηλαδή, μπορεί και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά περιττά κιλά, δεν μας απασχολεί καθόλου αυτό εδώ. Μπορεί και ένας άνθρωπος που είναι μια σάρθα ηλικίας 60-70-80 ετών, ο μεγαλύτερος που έχει έρθει εδώ είναι στα 67. Και ο Βασιλακόπουλος έρχεται μπορεί... δηλαδή άμα θέλει να κάνει... Ναι, έρχεται ο Βασιλακόπουλος. Χαλαρά. Ωραία. Ναι. Μπορεί και ένα παιδί, γιατί ενδείκνυται, υπάρχει και δική του μορφή. Ενδείκνυται για να χάσεις κιλά ή δεν είναι και, όχι τρόπος... ενδείκνυται, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένος ο πλέον κατάλληλος τρόπος. Σοβαρά. Από αύριο χρήσε. Ναι, σοβαρά. Έρχομαι ρε φίλε. Σοβαρά. Βέβαια, εντάξει, θα πω και το όνομά του, το κάνω λίγο διαφήμιση. Να το κάνεις, γιατί δεν το κάνεις. Ήταν παλιά στο team και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Ο Γιώργος ως Γιώργας είναι ο ορδιοφυσιολόγος μας, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Φίλος και αδερφός. Φίλος και αδερφός. Ναι, ναι, τα σχεδόν 7 χρόνια που λειτουργούμε. Ήταν και στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Και είναι ακόμα, είναι ακόμα στον ΠΑΟΚ. Από τους κορυφαίους στον χώρο, ναι. Από τους κορυφαίους στον χώρο, πραγματικά. Στην Ευρώπη, εγώ θα ήθελα να πω. Χωρίς υπερβολή. Ξέρω και προσωπικά το Γιώργο. Ναι. Mm-hmm. Επιστήμας και παιδί εξαιρετικό, ο οποίος μας βγάζει ανάλογα με τις ανάγκες, γιατί έχουμε παιδιά στο αγωνιστικό τμήμα, έχουμε παιδιά που τώρα έχουν ξεκινήσει, έχουμε παιδιά που είναι σε ένα ανεβασμένο επίπεδο, αλλά όχι αγωνιστικό τμήμα, και μας βγάζει ανάλογο διαιτολόγιο με τους ανάλογους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, γιατί και αυτό είναι πραγματικά μια επιστήμη. Η οποία μπορεί δηλαδή, να εκτοξεύσει την απόδοσή σου. Εγώ θέλω να μας πεις δύο πραγματάκια για μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που κάνετε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που θα το διοργανώσετε. Lift for Life Games, αν δεν κάνω λάθος λέγεται. Ναι. Και είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός σκοπός, γιατί όλα τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή που θα μας πεις πότε θα γίνει και τι ακριβώς θα είναι, θα διατεθούν για τη λάμψη.
για τα παιδάκια τα οποία δίνουν τη μάχη τους μαζί με τις οικογένειές τους. Για τους γονείς μαζί. Έτσι, μαζί με τις οικογένειές τους. Έχω και έναν συμμαθητή που είναι στην Λάμψη, δίνει τη μάχη του με το παιδάκι του όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια η Λάμψη είναι μια, μια κατάσταση, μια δεν μπορείς να την πεις εταιρεία φυσικά. Είναι ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός, είναι από αυτά τα πράγματα που τα καλά που μάθαμε από τον αθλητισμό. Θυμάμαι την είχε βάλει ο Λάμπρος σκόρτα στη φανέλα πρώτη φορά. Και πραγματικά, είτε μιλάμε για τη Λάμψη, είτε μιλάμε για το χαμόγελο του παιδιού, εμείς πάντα είμαστε ανοιχτοί εδώ ως Λίμπερο και το Λαμπάουταρς, βέβαια, και το ΠΑΟΚ 24, όλα τα μέσα του ομίλου, για να προβάλλουμε. Και θέλω να μας πεις δύο πραγματάκια και πότε θα γίνει αυτή η. Τι λέμε, οι αγώνες είναι. Αγώνες είναι. Καταρχήν, εντάξει, η Λάμψη είναι για μένα κάποιοι γονείς που ενώνουν τον πόνο τους και τις αγωνίες και τις δυσκολίες τους. Αυτό είναι. Τους οποίους είχα την τύχη λόγω μιας προσωπικής εμπειρίας να τους γνωρίσω το 2015. Διοργανώνουμε, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνουμε αγώνες CrossFit και άσκησης βαρών. Εδώ πέρα λίγο εφόσον μου δίνεται και το βήμα θα ήθελα να πω ότι τις επόμενες μέρες θα αποστείλουμε και επίσημη πρόταση στο τμήμα άσκησης βαρών του ΠΑΟΚ. Και πραγματικά θα θέλαμε να αφήνουμε τα παιδιά. Εντάξει, άμα δεν θέλουν δεν πειράζει, τους ευχαριστούμε πάλι. Θα θέλαμε να έρθουν τα παιδιά για να δείξουμε και έξω στέφια, να δείξουμε ότι έχουμε πάρα πολλά που καλώς μας χωρίζουν, όμως έχουμε και κάποια άλλα που μας ενώνει και ο αθλητισμός μας ενώνει και γίνεται για ένα πολύ υγιή σκοπό. Πέρα από τον αγώνα αυτό καθ' αυτό και το σήμα του καθενός και την ιδεολογία του καθενός και την ιδέα της ομάδας. Και την αγάπη που έχει ο καθένας για την ομάδα του και σεβαστά είναι όλα αυτά και τα κόμματά του. Από εκεί και πέρα γίνεται ένα event στο οποίο και οι αθλητές και οι προπονητές δίνουν ένα ποσό, συμβολικό δεν έχει σημασία να πω ποιο. Έχουμε διάφορους χορηγούς και κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν καν να ανακοινώσουμε το όνομά τους, που προσφέρουν διάφορα δώρα. Η αξία των δώρων δεν έχει σημασία αν θα είναι 1-2-5 ευρώ ή θα είναι πολύ μεγαλύτερη, τα οποία στο τέλος τα κληρώνουμε με λαχιοφόρο αγορά. Όλα αυτά εδώ τα έσοδα που συγκεντρώνονται, θα έχουμε τη τιμή το πρόεδρος του Γενικού Γραμματέας της Λάμψης να είναι. Θα δούμε σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί ξέρουμε ότι θα πάνε σε καλό σκοπό. Πότε και πού. Θα γίνει στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο τμήμα CrossFit Άσκησης Βαρών του ΑΣ Άρης, το οποίο βρίσκεται στη θύρα 2 δίπλα από το Beer FC 1914. Και ο τελικός θα γίνει στο κολυμβητήριο. Να ευχαριστήσω και τον πάρα πολύ καλό φίλο Κάρο Μανώρη που είναι υπεύθυνος του κολυμβητικού τμήματος, ο οποίος θα μας βοηθήσει. Ο οποίος και θα συμμετέχει και θα μας βοηθήσει. Ο τελικός θα γίνει εκεί. Στη βράβευση θα συμμετέχει και ο πρόεδρος ο Λευτέρης Αρβανίτης, ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ, εκπρόσωπος της Λάμψης εννοείται, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άσκησης Βαρών και όσοι πιστοί προσθέσουν είναι τιμή μας να έρθουν να μας δούνε, να χαρούνε μαζί μας. Ωραία. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είμαστε δίπλα βέβαια και θα το παρακολουθήσουμε το όλο event και επικοινωνιακά θα το στηρίξουμε. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι για να γίνεται πρωτοσέλιδο πρέπει να έχουμε φωτογραφίες Αντιγόνης. Διαφορετικά, εσένα τι να σε βάλω, μόνο έτσι να πουλήσει η εφημερίδα. Δηλαδή. Κοίταξε. Ναι. Είναι ένα μέσο εκβιασμού. Εγώ τις έχω έτοιμες. Τις θέλω στο βάρος. Τις έχεις, ωραία, εντάξει. Αλλά θέλω δισέλιδο αφιέρωμα. Δισέλιδο αφιέρωμα και πρωτοσέλιδο με Αντιγόνη. Νομίζω θα καταλάβουν οι πάντες ότι δικαιολογημένα προβάλλουμε. Όχι, πρέπει να. Και τα νέα παιδιά πέρα από την πλάκα και τα νέα κορίτσια και τα νέα. Τα παλικάρια όλα. Είναι καλό να γυμνάζεστε. Που το διοργανώνουμε αυτό είναι γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Και για τα παιδιά που θέλουν να εισταχθούν στον χώρο του αγωνιστικού κρόσφιτ και της αγωνιστικής άσκησης βαρών, αλλά παράλληλα και επειδή μετά τις γιορτές ξεκινάνε διάφορα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για όσους θέλουν να τεστάρουν τις δυνατότητές τους. Γιατί το κάνουμε πιο πολύ σε στυλ invitation, δηλαδή καλούμε πιο πολύ κόσμο, που έχει ένα συγκεκριμένο ανταγωνιστικό επίπεδο, έχουμε διάφορες κατηγορίες και αρκετά ανταγωνιστικές και πιο και μεσαίες αλλά και χαμηλές κατηγορίες, για να μπορέσουν να συμμετέχουν όλοι είτε θέλουν σιγά σιγά να κάνουν την εισαγωγή στον αγωνιστικό χώρο, είτε νιώθουν ότι θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, επομένως είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ πώς δίνουν τα φιλικά οι ομάδες, ένα πάρα πολύ καλό τεστ για να δούμε σε τι δυνατότητες αθλητικά είμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ήρθατε, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Θανάση Ζησιόπουλο, ο οποίος
Είναι και φυσιοθεραπευτής στο επάγγελμα, άρα είναι σχετικός συνολικά με το χώρο, αλλά και μόνο που το event αυτό έχει να κάνει με έσοδα που θα δοθούν στην Λάμψη, νομίζω ότι πρέπει να μας ευαισθητοποιεί όλους, και πάντα ο Λίμπερο σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιες εκδηλώσεις, σε τέτοιες καταστάσεις, πέρα του ότι είναι μια εκδήλωση που έχει την σφραγίδα του Ερασιτέχνη Άρη και μάλιστα με κάλεσμα και για τους αρσιβαρίστες του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα προβάλλουμε και όσο μπορούμε να βοηθούμε ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία μέσω της επικοινωνίας που ξέρουμε ότι κινεί τα πάντα στην Ελλάδα. Η όμορφη, όχι και απαντά, τα πάντα, υπάρχουν και άλλα που κινούνται μόνα τους. Τα καράβια αυτά που έλεγες, αυτά να πάνε μόνα τους. Με GPS, δεν είναι, τεχνολογία έχει προχωρήσει, GPS. GPS, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Opticon Express. Θυμίζω, έχουμε για εσάς ένα γυαλί ηλίου αξίας 65 ευρώ ή ένα γυαλί πρεσβειοποίας με τιτάνιουμ σκελετό. Παιδιά, έρχονται Χριστούγεννα. Πάρτε το γυαλάκι, δώστε στη γιαγιά, στον παππού, στη μαμά, στον μπαμπά κτλ. Δεν είναι σαν τη δικιά μας τη μάνα που είναι νεότατη και γιορτάζει σήμερα. Έτσι, καλό δώρο. Θέλω, μαμά, σου πήρα ένα δώρο Opticon Express. Μια χαρά, έτσι. Και δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για όλους όσους στείλετε μηνυματάκι FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Μαζί μας ήταν στην πρώτη ώρα η DK Toys. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, η καλύτερη συλλογή είναι εδώ. Μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές σε αποκλειστική συνεργασία με τη Super League. DKToys.gr. Όλες οι υπόλοιπες τάπες που κυκλοφορούν, παιδιά, δεν έχουν Super League. Έτσι, έχουν διάφορα άλλα πραγματάκια. Αλλά Super League είναι αποκλειστική συνεργασία DK Toys. Και Dialog. Αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Η Dialog σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνών είναι η λύση για εσένα. Με 1.100 ευρώ εισόδημα τουλάχιστον, επιπλέον προνόμια, διακοπές πληρωμένες, βλέπω, ρεπό σε αργίες, ωραίος χώρος εργασίας, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη, dialog.gr. Και μαζί μας η Jackson Service, σε νέες ανακοινωμένες εγκαταστάσεις σας περιμένει, είτε είστε ιδιώτες με γιοταχή είτε έχετε συνεργείο αυτοκινήτων. Ρυθμίζει, ελέγχει και επισκευάζει αν χρειάζεται τον βενζινοκινητήρα σας. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα στον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-93-3787 και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό του μπέκ άμεσου ψεκασμού, TSI FSI. Σας εκτυπώνουν και τα αποτελέσματα. Και αν χρειαστεί, ξαναλέω, παίρνει ζωή ο βενζινοκινητήρας σας. Άρα χρήσανθε και λιγότερο καύσιμο. Και δεν ακομαχάτε και δεν υδρώνεται κάθε φορά που πλησιάζεται σε βενζινάδικο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, εντάξει, είναι φως φανάρι ότι ο Κωνσταντόγλου μετράει μέρες. Νομίζω ότι έχει φύγει και δεν το ξέρει. Δηλαδή, αν παίξει το μάτς με τον Όφη, μάλλον θα είναι το τελευταίο του. Δεν ξέρω αν θα προλάβει. Όφη Άκ είναι. Θέλουμε, χι θέλουμε. Χι θέλουμε ως Άρης. Κερδίζει τη Λαμία, πάω τρίτος. Κρακ! Ναι. Νομίζω ότι Όφη με την εικόνα που έχει και η ΑΕΚ με την εικόνα που έχει είναι ξεκάθαρο φαβορή, ειδικά στο. Ποιος? Στο γιατί κουλέει Όφη. Είναι σε πτώση, φίλε Όφη. Είναι σε πτώση. Και είναι σε πτώση δικαιολογημένο. Όφη έκανε ένα ξεπέταγμα. Καταρχήν, ο Όφη είναι η πιο βελτιωμένη ομάδα σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, έχει τεράστια διαφορά, γιατί πέρσι δεν μπορούσε να αλλάξει μια μπάλα, μια παλιά. Φέτος παίζει ποδόσφαιρο και μάλιστα με ένα προπονητή που δεν τον περιμέναμε και το έχουμε πει και το project του Όφη γενικότερα. Από εκεί και έπειτα όμως δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε στην αρχή. Νομίζω ότι μας ξεγέλασε σε ένα βαθμό το γεγονός ότι είχε αρκετά παιχνίδια προσιτά για αυτόν στο Ηράκλειο. Γιατί αν το δεις εκτός έδρας, έχει πάρει μεν ένα χ στον Άρη, αλλά ήταν 25-3 οι τελικές. Δηλαδή είναι μαγική εικόνα το 1-1. Ήταν καλό στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός ζορίζεται αρκετά με ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Το σίγουρο δεν είμαι τόσο σίγουρος. Παίζει, ναι, παίζει. Προσπαθεί να παίξει τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα η ομάδα με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στο πρωτάθλημα. Για κάποιους μπορεί να κάτι να λέει αυτό, για κάποιους όχι. Μισό λεπτάκι να το τσεκάρω, μιας και αναφέρθηκε. Υπάρχει αυτή η στατιστική πλέον, ναι, πρόσεξε όμως. Έχει κάνει αυτό. Από την άλλη όμως έχει παίξει και παιχνίδια. Εντάξει. Όχι, πλέον τον έχει ξεπεράσει τον Όφη ο Ολυμπιακός. 144, 134 ο Όφη,
128 η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ τέταρτος με 126, πέμπτος ο Άρης με 111. Οι τελικές προσπάθειες. Οι τελικές προσπάθειες σύνθεση. Δεν λένε και την αλήθεια. Ναι. Αλλά δίνει ένα στίγμα. Κοίταξε, εξαρτάται τι παιχνίδια. Δηλαδή, να θα σου πω το εξής. Δηλαδή, κοίταξε, η Ξάνθη έχει 65. Αποτυπώνει την εικόνα της Ξάνθης ότι είναι λίγο δυσκύλια στον γκολ και δεν παράγει. Η Ξάνθη έχει 65, αλλά κέρδισε μέσα στην ΑΕΚ με 2. Ναι, δύο τελικές, δύο γκολ. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Δύο, έγραφε δύο πάνω. Γκολ αν τελικές προσπάθειες. Έχει το ενδιαφέρον. Η Λάρισα. Πρώτος είναι ο Ατρόμητος. Η Ξάνθη είναι τρίτη. Και η Λάρισα πρέπει να είναι καλά. Κατά σειρά είναι Ατρόμητος, Αστέρας, Ξάνθη, ΑΕΛ, ΠΑΟΚ, Άρης. Γκολ αν τελικές. Δηλαδή ο Άρης σκοράρει, αλλά του δίνουν και θέματα. Ναι, 0,1441 γκολ ανά προσπάθεια. Ο Άρης έχει παιχνίδια που βάζει ένα γκολ ή δύο γκολ στις 25 και έχει παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που κάνει 5-6 και βάζει 2 ή ένα γκολ. Γι' αυτό έχει ισορροπήσει. Ο Άρης στα περισσότερα παιχνίδια κάνει πολλές και δεν βάζει. Ναι. Ή βάζει ένα ή δύο, ρε παιδί μου, και χάνει άλλα 20. Και για να κλείσουμε όπως ανέξαμε, ναι, Χρήστε, γιατί θα πάμε σε δύο δικούς μας ανθρώπους στην Αθήνα. Ωραία. Αν και με ενημερώνει ο ένας από αυτούς, αυτός που είναι πιο κοντά σε μένα. Ναι, 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 ναι. Ότι είμαστε, λέει, στο μείον 3. Τι? Σε κάποιο υπόγειο τους βάλανε και το σήμα λίγο αυτό θα δοκιμάσουμε. Μετά ελπίζω τους... να μην έχουν και οι μετά τους 49 πόντους στο κεφάλι. 49 πόντους στο κεφάλι, ρε Σικούση. Ο άλλος μου είπε στο μείον 3. Ρε Σικούση. Δεν μίλησα με τον Κώστη. Που είπαμε το 25. Εγώ στο διπλό, ναι, καλά που το παίξαμε. Ξεπέρασε και τον Άρη. Ξεπέρασε και τον Άρη, φίλε. 130. Να κλείσουμε την πόλη όπως την ανοίξαμε, Χρύσανθε. 130, συγγνώμη, 130. Με ποιους παίζανε. Τι ήρε, φίλε, θέαμα. Να φύγει ο κόσμος στο γήπεδο. Και ο Ηρακλής πέτυχε τι παιδί, 80 πέτυχε. Λίγο. 81. Είναι. Κρατάμε τα θετικά, θα έλεγα εγώ. Πετύχαμε 80 πόντους. δεν ήμασταν καλοί στην άμυνα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι. Δεν ήμασταν στην άμυνα βασικά καθόλου. Ο Παναθηναϊκός είναι από εμάς πιο ποιοτική ομάδα. Αλλά κρατάμε την επιθετική μας επίδοση. Πρέπει να βελτιωθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή επιστροφή. Λοιπόν, για να κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα όπως την ανοίξαμε. Ναι. Ξέχασα να το αναφέρω. Δεν ξέρω αν τον έφερε ο Σταύρος και ο Μπάμπης νωρίτερα. Ο Σούφου πάω η Βόρη. Η Βόρη. Η Ομοσπονδία. Που κάνει τις εκδρομές με το. Εκδρομές. Ναι. Είναι μια Ομοσπονδία Συνδέσμων. Ιδιαίτερα δυνατή, θα πω εγώ, γενικότερα. Ναι, ναι. Γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να κινηθούν νομικά εναντίον του κύριου Νούλη. Ναι. Αυτό. Την πρόθεση. Την πρόθεση. Φαντάζομαι. Εγώ εισαγγελέα δεν θα έκανα. Εγώ. Τώρα, ένα σύνδεσμος που έχει μια μεγαλύτερη υποστήριξη και μια δυναμική πολλών ανθρώπων που είναι ενωμένοι, ενδεχομένως να μπορεί. Αλλά εγώ δεν θα έκανα. Τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ. Ξέρεις τι θέμα θα μπει κατευθείαν τώρα τις επόμενες μέρες μετά το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ποιο? Δηλαδή τελειώνει το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και περίμενε, θα βγει ο υπουργός και θα πει για τους συνδέσμους. Ναι. Αλλά θα περάσει πρώτα το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, γιατί και η θύρα 7 και η θύρα 4 είναι σε αυτές που δεν έχουν άδεια ακόμα. Χρήσανθε, ακούω για τους συνδέσμους από το 1987-86 που θυμάμαι τον εαυτό μου να, ναι, καταλαβαίνει τι γίνεται. Αλήθεια λες. Συνδέσμους, βία, τραπέζια. Τώρα θα διορθωθεί. Τώρα. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Να μην χάσουμε. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά σε πρώτη φάση. Πάμε στο διάλειμμα και σε 2-3 λεπτάκια επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Οι καταπληκτικές συζητήσεις για τις επενδύσεις. Το χρήμα δεν κινείται, Χρήσανδε. Έτσι. Εμπόριο είναι όλα. Έτσι. Εμπόριο είναι. Καταπληκτικά. Κάποιος δίνει, κάποιος παίρνει. Καταπληκτικά πράγματα. Να κυκλοφορεί το χρήμα. Λοιπόν, Δημήτρης Κοντολάζος, όταν γεννήθηκα στην Κούνια, λέει, έκλαιγα τραγουδώντας. Επική. Αγαπάμε εμείς... Δημήτρη Κοντολάζο. Και εμένα μου αρέσει. Χωρίς μεγάλο ρεπερτόριο. Έχει την ιστορία. Όλα τα έδωσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα. Όλα τα έδωσα για σένα. Ο Δημήτρης. Είμαι τρελός για τα δυο στα μάτια. Το ιστορία, εντάξει, οκ. Okay. Αυτά. Λίγο. Τέσσερα-πέντε τέτοια πολύ δυνατά έχει. Ωραίος είναι. Αλλά είναι ωραίος λαϊκός τραγούδις, έχει ωραία φωνή. Να ακούσω. Ναι, ωραίο. Αν λέγαμε αύριο στην πόλη μας και δεν έχω το βράδυ να κάνω. Ναι. Δεν είναι και Champions League, ας πούμε. Ναι. Θα κάτσουμε σήμερα να δούμε. Έχει, για τότε να. Θα πήγαινε Δημήτρη Κοντολάζο. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, ποιον έχουμε τώρα. Δεν έχουμε ακόμα, θα έχουμε σε λίγο. Κοίταξε τώρα. Του συναδέλφου. Διπλή εκπροσώπηση από το Λίμπερο. Στην παρουσίαση του χορηγού του ΕΣΑΚΕ. Ναι. Που η οποία είναι η ΕΚΟ. Η ΕΚΟ, ναι. Μπράβο στην ΕΚΟ που επενδύει στο ελληνικό μπάσκετ, θα πω εγώ. Γενικότερα οι εταιρείες που επενδύουν στον ελληνικό αθλητισμό. Ακόμα. Εντάξει, κρατική είναι. Οπότε κατάλαβες πως έγινε το μελέ. Εντάξει. Αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Και να σου πω και κάτι. Είναι τόσα τα κέρδη.
που νομίζω ότι πρέπει να στηρίζουν το μπάσκετ αυτές οι εταιρείες και έχουν και την ανταποδοτικότητα, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να λέμε ότι ένας ιδιώτης δύσκολα θα επενδύσει στο μπάσκετ πλέον, αλλά μια εταιρεία η οποία έχει τη δυνατότητα να το πράξει αυτό και μιλάμε για μια κρατική εταιρεία, νομίζω ότι έχει και την ανταποδοτικότητα. Υπάρχει κοινό που ασχολείται, υπάρχει κόσμος που ασχολείται και στο κάτω-κάτω οποιαδήποτε εταιρεία βάζει δίπλα το όνομά της στον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Παναθηναϊκό κτλ. Την ΑΕΚ, νομίζω ότι κάτι κερδίζει τώρα. Αν το κέρδος είναι ανάλογο της προσφοράς ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους αναλύσεις. Αλλά και μόνο για τη στήριξη που παρέχει, νομίζω ότι κερδίζουν οι εταιρείες αυτές. Και μπράβο, όπως είπε στην ΕΚΟ, που στηρίζει το ελληνικό μπάσκετ. Που δεν το λες να είναι και σε άνθηση. Δεν και σε πρόοδο. Ναι, ίσα-ίσα. Παρ' αυτά, βλέπεις, παίρνουμε από εδώ, κερδίζουμε, κάνουμε. Εντάξει. Γίνεται. Δουλίτσα γίνεται. Σφαιρικά μιλάω για το μπάσκετ σαν προϊόν. Ναι. Εγώ σου είπα την ιστορία. Είναι σε πτώση. Ναι. Όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Διαγόρα Αδριοπηδέων σε καφέ Αριανού, αλλά καλό Αριανού, εντάξει, επιχειρηματία πάνω απ' όλα, Εγνατία με Μπότσαρη, από τους 400 φίλους του ΠΑΟΚ που ήταν στο κατάστημα, οι 380 βλέπανε Πανετολικός, Βόλος Πανετολικός, το 3-2. Και ωραίο μάτς. 20 βλέπανε, μεταξύ αυτών και εγώ, το ΠΑΟΚ Απόλλων Διαγόρα Αδριοπηδέων. Δεν ασχολείται ο κόσμος με τον μπάσκετ γενικότερα. Η μάζα δηλαδή δεν. Ωραία. Ο ένας συνάδελφος με ενημερώνει ότι υπάρχει σύστημα στην αίθουσα που θα γίνει η παρουσίαση για να κλείνουν τα κινητά. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Άρα θα προβάλλεται. Ωραία. Αφού δεν έχει αρχίσει ακόμα. Ωραία. Βγείτε να πείτε. Ρεπορτάζ, τους γράφω τους συναδέλφους. Ωραία. Η μέρα της Champions League σημερινή. Τι άλλο μάτς έχει? Κοίταξε, έχει Γαλατασαράι Club Brugge. Δεν μου λέει κάτι. Δεν. Λοκομοτίβ Μόσχας Λεβερκούζεν. Αταλάντα Δυναμό Ζάγκρεπ, αντιμπορικό νομίζω. Θέλουμε όμως να κερδίσει η Αταλάντα. Μπα και σώσουμε. Ένα μπάγκερ δεν θα το βλέπα. Δεν με... Τι ώρα είναι αυτό? Αυτό είναι στις 10. Α, είναι την ίδια ώρα. Τα δύο πρώτα που είπα, η Γαλατά με την Πρίζ και η Λοκομοτή με τη Λεβερκούζεν στις 8 παρα 5. Εγώ την έχω βρει με αυτό το γυριστήρι, φίλε. Πολλοί κόσμοι. Όταν παίζει βέβαια ελληνική ομάδα, το ψιλοαλλάζω κιόλας. Δηλαδή βλέπω λίγο και την εξέλιξη. Έχει πολύ ωραίο μάτς στις 10 Γιουβέντους Αθλέτικο Μαδρίτης. Α, ωραίο. Ρονάλντο να παίζει. Παίζει. Γιατί δεν έπαιζε στο προηγούμενο. Νομίζω τώρα θα παίξει. Να πάρει πάλι δύο γκολ στον Σιμεώνε. Για να έχουμε πάλι έτσι να σχολιάζουμε. 10 η ώρα City Σαχτάρ. Δεν μου λέει κάτι. Ναι. Για να κάτσω να το δω, εντάξει, στοιχηματικά θα με απασχολήσουν όλα σχεδόν. Real Paris είναι το πιο χαλαρό μάτς της ημέρας, γιατί και οι δύο έχουν περάσει. Και τότε ένα Ολυμπιακός στις 10. Άρα θα έχουμε το μάτι μας στο τότε Ολυμπιακός και στο Γιουβέντους Αθλέτικο. Ναι, όντως, αυτά τα δύο είναι τα καλύτερα. Βλέπουμε μια τοποθέτηση χαριστέα στο Sport FM. Ναι. Κάτσε. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Είναι, παιδιά, έχει ρόλο. Αθλητικός διευθυντής. Πάρε τηλέφωνο στο Sport FM. Όχι, το διορθώνω στο Λαμπαουτάρη. Α, και είναι το λάθος. Όχι, στο Sport FM το βάλανε έτσι και το βάλαμε και εμείς έτσι. Ρε παιδιά, ναι. Να τα βλέπουμε αυτά. Ναι, όντως. Να τα βλέπουμε. Έξω στην Ευρώπη, διαρκή προ. Εντάξει, ωραία τα λέει ο Άγγλος γενικότερα. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Έχει μέτρο. Εξωτερικεύει. Έχει μέτρο. Έχει μια συγκροτημένη σκέψη. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, Γιώργουλης. Δεν ξέρω αν άκουσες την ομιλία στην Ευρωβουλή. Άκουσες? Πώς? Του Γιώργουλη, του ευρωβουλευτή μας, του ηθοποιού στην Ευρωβουλή. Ομιλία. Έχασε μάνα το, ναι, το παιδί. Το είδα εκεί που λέγανε για δεσαϊκό. Δηλαδή, λίγο καλύτερο από τον Αντολάκη. Έχει κάνει έχουν κάνει ένα λάθος φυσικά στο Sport FM. Αυτό πρέπει να τους πάρεις να τους διορθώσεις. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ότι έβαλε ότι αν θα πάρει ο Άρης δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Ενώ η ερώτηση ήταν αν θα πάρει δανεικούς από τη Λίβερπουλ. Λόγω της σχέσης του Ένινγκ με τον Κλοπ. Την είναι φίλη. Α, είναι φίλη. Και γράψανε αυτό. Δηλαδή τώρα... Αυτά πολύ μου αρέσουν, ότι είναι φίλοι, θα πάρουμε από εκεί. Είναι θέμα το που πουλάνε πάντα.
Όχι, ότι είναι φίλοι είναι. Να πάρω τη Λίβερπουλ είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όχι, ότι είναι καλή φίλη κιόλας. Δηλαδή είναι φωτογραφίες μαζί, είχαν κάνει και κοινές παρουσίες και τέτοια. Όντως, δηλαδή, αν τους δεις, είναι όλο φωτογραφίες μαζί. Όταν ήταν στη Γερμανία και οι δύο. Αλλά, παιδιά, εντάξει. Τώρα το λάθος αυτό το τυχαίο με τον Άρη. Ωραία απάντηση του Αντώνη Πανούτσου, ναι, στο Facebook. Μάλιστα. Για τον τόρο που γίνεται για τον διορισμό του στην ΕΡΤ. Ναι. Ως ειδικό σύμβουλο. Τι ωραίες δουλειές. Και εμείς πρέπει να πάμε. Τι ωραίες δουλειές. Πρέπει να πάω. Ειδικό σύμβουλο. Θα το δρομολογήσω αυτό, ναι. Ξεκίνησα, λέει, αυτά. Έχω δουλέψει στην ΕΡΤ δύο φορές. Μπλα μπλα. Αυτό, ναι. Εντάξει. Το τελευταίο πράγμα, λέει, που θα είχα ανάγκη είναι ένα κόμμα για να χωθώ. Πες όχι στην πρόταση. Μα ήταν υποψήφιο. Υποψήφιο ήταν. Ναι. Άρα να σε βολέψουμε και σένα. Εγώ δεν έγινε με υποψήφιο. Όχι σένα. Όχι εμένα να βολέψετε. Γιατί. Το διάλογο στον είπα που μου μετέφερε. Φίλε, 9 χρόνια. Μετέφερα, λέει, πριν από, ναι, αδερφέ, πριν από 10 μέρες, ναι, τον Τάδε. Ναι, ναι. Χρόνια πολιτευτής με το κόμμα σου, ναι, ναι, στην πόλη. Χρόνια, το παλεύει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις ποιος είναι. Αγαπητό σε προηγούμενο συγκρότημα που δουλεύαμε. Ναι. Εκεί της γειτονιάς χρόνια. Κάθε φορά βάζει, δεν. Κο. Έλεγε, λοιπόν, ο πολιτευτής δεν είναι ακόμα γίνει βουλευτής. Μπορεί και να γίνει την άλλη φορά. Το παλεύει πάντως και μπράβο του. Πότε. Αδερφέ, ναι, μιλούσε με κάποιον, βάλε μου έτσι καμιά 2-3 επιτροπές, λέει, μην με ξεχάσεις. Αυτά είναι τα ωραία, φίλε. Γιατί η επιτροπή, ξέρεις, είναι 300 η συνεδρίαση. Αν είσαι 2-3. Κοιμάμαι όρθιος. Ποια μια επιτροπή να μπούμε. Έχει. Έχει επιτροπές πολλές, ρε φίλε. Έχει επιτροπές στον ΟΠΑΠ. Πας εκεί, πεις ένα καφέ, πες ένα 300. Ήταν και συναδελφοί μας κάποτε. Στον ΟΠΑΠ, φίλε. Ναι, στον ΟΠΑΠ. Σε συμβούλια, σε οργανισμούς. Ήταν, ναι, ξέρω συναδέλφους. Ναι, όντως. Εκεί θα πάω, μπράβο, Στέργιο. Τόσο διάλειμμα να πάρω ένα τηλέφωνο. Και ο συνάδελφος, λοιπόν, απλά ενημέρωνε τον. Η ΕΡΤ πρέπει να κοσμήσω την κρατική τηλεόραση. Αν μη τι άλλο πρέπει. Γιατί, ρε φίλε. 4 χρόνια στον Α. 5 χρόνια στην TV100. 9 χρόνια τηλεόραση. Τα ίδια λέει και ο Αντώνης. Ο Αντώνης πιο πολλά. Ξεκίνησε αυτά, έχω δουλέψει. 2 χρόνια Time Channel. Μέγα λέει Sky, Α λέει ο Αντώνης. Γιατί είχε ένα Ζολ. Πέρα από την πλάκα τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν έχει όντως τα προσόντα, ρε φίλε. Δεν έχει μια τηλεοπτική παρουσία ετών. Άσε με τώρα. Δηλαδή, ποιος να είναι στην ΕΡΤ. Που θα κοστίζει η εκπομπή της Όλγα Τρέμι, ναι, από τα δικά μου τα λεφτά και τα δικά σου 800.000 μέχρι το τέλος της σεζόν. Αφού τρέμει. 800.000 ευρώ. Λίγα. Ρε, πάρτε κανένα γιατρό και κανένα δάσκαλο στα νησιά δεν τώρα. Άντε, άσε με τώρα. Δεν είναι ενημέρωση. Μπαίνω κάθε φορά στην κουβέντα αυτή και μου ανεβαίνει η πίεση. Στέργιο μου, δεν ξέρεις ότι πάντα γίνεται αυτό κάθε 4 χρόνια. Δεν είδες εδώ η Ακριβοπούλου, όπως τη λέγανε κτλ. Ο καθένας έχει τα δυνατά χαρτιά, τι να κάνουμε. Πεθαίνει ο Κοσμάκης στα Ράτζα στα νοσοκομεία εδώ και 30 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει, φίλε, να πάμε στην Ελλάδα. 800.000 η Τρέμη και η Ακριβοπούλου και. Τι έγινε, βγήκε από τον μπάνιο και έγινε αεροπλάνο. Τι έπαθε ο Παρτσαλάκης και είναι με τέτοιο. Το βλέπω με καροτσάκι. Καροτσάκι. Ναι. Κάπου χτύπησε, τι έκανε. Δεν, μήπως. Δεν ξέρω. Με καροτσάκι τον βλέπω. Δεν νομίζω απλά να χτύπησε, μήπως. Πατερίτσες έχει δίπλα, ρε φίλε, άρα χτύπησε. Αφού έχει πατερίτσες. Ναι, πόδι με παντόφλα. Άρα έσπασε το πόδι του. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία, όπως κατάλαβες. Πήγανε στο μείον 3 και κλείνουν και τα κινητά, λες και στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Θα έχουμε θέμα. Μπράβο. Πού είναι, λοιπόν. σε τι ξενοδοχείο είναι αυτό. Πολύ έξυπνο. Μήπως ο Εσάκη έχει τέτοιο. Καλά, σάιτμπα. Αυτά τα κάνει μόνο. Είχε ατύχημα στο σπίτι του, χρήσανθε ο Γιώργος Παρτσαλάκης. Μάλιστα. Και έσπασε το πόδι του. Μάλιστα. Τι ακριβώς έπαθε. Άρα δεν μπορεί να κάνει την παράσταση ο άνθρωπος. Ναι. Είμαστε. Αυτό. Στο μπάσκετ. Ωραία. Ξεφύγαμε από την τελευταία θέση. Είμαστε στην τελευταία θέση μαζί με άλλους τρεις τώρα. ο ΠΑΟΚ έπιασε τον Ηρακλή στο 3-5. Ο Άρης έχει 2-6. Το Ρέθυμνο έχει 2-6 και παίζει Ρέθυμνο Άρης τώρα. Ο Πανιόνιος έχει 2-6 και παίζει Άρης Πανιόνιος την άλλη εβδομάδα και τώρα παίζει Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ να πάρει τεράστια ανάσα. Μεγάλη ευκαιρία είναι. Η Λάρισα είναι στο 2-6. Ευτυχώς για αυτούς που την κυνηγάνε έχασε εντός έδρας. Όπως είπαμε, ΠΑΟΚ και Ηρακλής είναι στο 3-5. Νομίζω ότι αυτές οι 2-4-6 ομάδες, αν δεν υπάρξει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί νομίζω ότι και όχι, ο Κολοσσός, δύο από τις 6 αυτές ομάδες θα πέσουν. Δεν συζητάμε για Ιωνικό. Ιωνικός πιστεύω όχι. ΑΕΚ όχι. Ο Κολοσσός ίσως έχει ανέβα κατέβα πολλά. Ίσως κινδυνεύσει. Έχει κάνει τεράστια νίκη μες στον Άριο. Σάββατο Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Τι ώρα? 7. 7 τα απόγευμα. Ναι. ΑΕΚ Προμηθέας. Περιστέρι Λάρισα.
Ηρακλής Λαύριο, Ρέθυμνο Άρης, Ήφαιστος Ιωνικός και την Κυριακή Κολοσσός Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Αγωνιστική που μπορεί να δώσει και στον Άρη και στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή τη δυνατότητα να πάρουν πολύ μεγάλη ανάσα. Εντάξει, είναι το σουκού που μας έρχεται ή έχουμε κανένα... 30 Νοεμβρίου νομίζω είναι αυτό, δεν είναι τώρα? Όχι. Αφού σήμερα είναι... Τι όχι, είσαι σίγουρος? 30 Νοεμβρίου βλέπαμε πριν με την Παρίσι. Περίμενε, πρόγραμμα. Σήμερα είναι 26. Στέργιο. 30 Νοεμβρίου, ναι. 30 Νοεμβρίου. Ωραία, άρα είναι το νομίζω αυτό. Κάποια στιγμή υπάρχει και διακοπή για το All Star Game, είναι το επόμενο. Όχι. Συνεχίζεται κανονικά 7 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Πάω ΚΑΕΚ 7 Δεκεμβρίου. Πάω ΚΑΕΚ. Δύσκολο. Και Άρης Πανιώνιος. Παπαθεοδόρου δηλαδή. Ναι. Η επιστροφή. Πινελική. Καλά, όχι, όχι. Καλά έφυγε. Όχι. Καλά έφυγε. Και καλά και με χειροκρότημα. Καλά έφυγε και βοήθησε. Ωραία, και κόλλησε με την ομάδα Μπινελίκη. Στην αρχή λίγο άκουσε Πινελίκια. Μπινελίκη. Παπαθεοδόρου! Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και αυτός είναι, θα είναι συγκρατημένος πιστεύω. Εντάξει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πρέπει αυτό το Σαββατοκύριακο να συνεχίσουν το καλό σερί οι ομάδες της πόλης για να ηρεμήσουμε λίγο. Μαζί μας Ότο Καλογεράς, πριν από κάθε ταξίδι για υπεύθυνο έλεγχο ασφαλής και καλές εκδρομές, διακοπές, πορείες, όπως θέλετε εσείς πείτε το, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, ξέρεις, που σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους την κοπανάνε αυτή την περίοδο και επιλέγουν να πάνε σε κάτι νησιά, σε κάτι από εδώ, σε κάτι από εκεί. Νησιά. Όχι ελληνικά. Στα Μπαλί και στα τέτοια. Πάρε ρε φίλε, μία Δράμα, μία Φλόρινα, μία Σέρες. Τι ωραία μέρη έχει. Με το δικό δίκτυο. Κερκίνη, Δράμα, Φλόρινα, Κοζάνη. Ναι. Ωραία είναι, ναι, όντως. Γι' αυτό λοιπόν θα πάτε στο Ότο Καλογεράς, σέρβις, ανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίων 19 και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη, otokalogeras.gr. Ο Mr. Gold είναι μαζί μας φυσικά. Από τη μία έχει ξεκινήσει το delivery, από τη μία έχει ξεκινήσει το πάρτι με την πίτσα. Με πίτσα, μακαρονάδα, σαλάτες, καλτσόνε, πενιρλί, μουσακάδες, παστίτσια, σουφλέ, ριζότα και κάθε μέρα κάτι καινούριο, ένα νέο πιάτο ημέρας. Ρωτήστε στο 62-85-86. Εμείς με το Στέργιο θα παραγγείλουμε τρεις μεγάλες πίτσες μόνο με 12,5 ευρώ για να φάμε να γιορτάσουμε εδώ. Στέργιο μου, την γιορτή σου! Παρετήθηκε, τον φάγατε τον άνθρωπο, ρε εσύ. Τον φάγατε. Ο 80χρονος που διορίστηκε διοικητής στο νοσοκομείο Καρδίτσας. Ο Κωνσταντίνος Πατέρας, πρώην γυμνασιάρχης. Ε, τροπή, ρε φίλε. Και τι, Στέργιο? Ο Βασιλακόπουλος πώς είναι, Στέργιο? Τουλάχιστον νοσοκομείο. Είναι διοικητής. Έκανε αποδεκτή την παρέτηση του 80χρονου πρώην γυμνασιάρχη. Δηλαδή, φίλε, συγγνώμη, είναι σε νοσοκομείο διοικητής. Ακόμα και αν πάθει κάτι, είναι στο χώρο εργασίας του, φίλε. Εμπειρία, ναι, παρακαλώ. Εμπειρία ετών. Πάρτε τον διευθυντή και κατευθύνετε εδώ στην αίθουσα. Πειθαρχία, στην λόγω την γυμνασιάρχη. Έτσι. Παλιός και όλα. Είδες, να... όλα τα στοιχεία έχει. Όλα. Εντάξει. 80 χρονών. Πούντος. Ναι. Τον φάγατε τον άνθρωπο. Πάει. Τον φάγατε. Είχε την ευτυχία και παρατήθηκε μετά. Είχε όλο το μέλλον μπροστά του. Κωνσταντίνος Πατέρας. Γέρονταν ο άνθρωπος. Και πατέρας κιόλας. Δεν θα είναι διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο. Θα βάλει τώρα κανένα παιδαρέλι που δεν ξέρει τι του γίνεται. Και ορίστηκε. Ναι. Μας αφορά αυτή η είδηση και θα μας αφορά γιατί. Ναι, ναι. Είναι σε κρεμότητα, δεν ξέρω πού θα τραβήξει η ιστορία με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ορίστηκε η νέα διοίκηση του Καφτατζογλίου. Ούτε εκεί είμαστε. Ρε Στέργιο. Και είμαστε όρθιος. Πουθενά δεν είμαστε. Λοιπόν, ναι. Ποιοι είναι? Για πες να ξέρω για κανένα όνομα. Πρόεδρος θα είναι η κυρία Καλυψό Γούλα. Κάτι μου λέει αυτό. Με αναπληρωτή πρόεδρο τον κύριο Απόστολο Ματσαρίδη. Καλυψό Γούλα. Δικηγόρος είναι η κυρία Γούλα. Την ξέρω. Καθηγητής φυσικής αγωγής ο κύριος Ματσαρίδης Απόστολος. Αντιπρόεδρος ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος. Ο γνωστός. Του Δημητρίου. Έχει τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του. Αν θες να το πω, μα να τον ξέρω. Όχι. Αναπληρωτής αντιπρόεδρος ο κύριος Γιώργος Ταρασίδης, δημόσιος υπάλληλος. Παοξής είναι αυτός. Γραμματέας ο Απόστρατος Δοξιμωτικός Τρεντζίδης Ανδρέας. Με αναπληρωτή τον Ηλία Οφθαλμίδη, ιδιωτικό υπάλληλο. Ταμείας η κυρία Λαμπρινή Παπαπέτρου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Αναπληρώτρια ταμείας Στυλιανή Δούκα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Έφορος, έχει πολύ πράγμα φίλε, σε αυτό το κατατσόκλιο. Υπήρχε και πριν, φίλε. Ναι, βέβαια.
Νίκος Παπαδόπουλος, δικηγόρος. Δικηγόρος. Του Κωνσταντίνου. Αναπληρώτρια έφορος, η κυρία Αλεξάνδρα Μαυρίδου, καθηγήτρια φυσικής. Φυσικής, σκέτο, όχι φυσικής αγωγής. Μέλος, Βασίλειος Παπαχαρίσης, καθηγητής φυσικής αγωγής. Αναπληρωτής μέλος, Ιωάννης Ασπρίδης, συμβολιογράφος. Και άλλο μέλος, Αθανάσιος Γεωργιάδης, δικηγόρος. Και άλλο μέλος, Διονύσιος Κουρούνης. Πώς τον είπες, Αθανάσιος? Γεωργιάδης, δικηγόρος. Mm. Και το τελευταίο μέλος, επίσης ένας δικηγόρος, Διονύσιος Κουδρόγλου. Πρόεδρο στο συμβούλιο. Τι είναι αυτό, συμβούλιο είναι, τι είναι? Αυτό είναι η νέα διοίκηση του Καφτατζογλίου. Άρα διοικήτρια είναι η κυρία Καλυψογούλα. Η κυρία Καλυψογούλα, ναι. Μάλιστα. Πρόεδρος. Την βρήκα φυσικά. Υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πες το σύννεφα. Εντάξει ρε φίλε, όλοι έτσι κάνουν. Έτσι τι, δικούς μου ανθρώπους θα βάλω. Τι θα βάλω, του Τσίπρα νάτος. Πρωθυπουργάρα. Πώς? Οι προηγούμενοι θα λένε μας φάγανε ή έτσι. Όταν θα έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση και θα φύγουν οι αυτοί. Οι οποίοι φάγανε τους προηγούμενους. Οι οποίοι θα φάγανε τους επόμενους. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό πόσο είναι, 3 χρόνια, 4? Όσο θέλουμε, δεν ξέρω. Πόσο είναι, μέχρι να αλλάξει κυβέρνηση. Όσο θέλουμε. Μέχρι να αλλάξει κυβέρνηση, ρε φίλε. Τέλος, λοιπόν από τώρα θα κανονίσουμε να μπούμε κι εμείς κάπου. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Το θέμα του γηπέδου, παιδιά, είναι ακόμα. Νομίζω στάσιμο, επί της ουσίας. Πρέπει να λυθεί το θέμα με το τι ενίκιο θα δίνει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο μέχρι να γίνει νέα τούμπα με το καλό. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, να πληρώνει ο ΠΑΟΚ το 8πλάσιο ποσό για ενίκιο από ό,τι πληρώνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Αφού έχετε λεφτά. Και φυσικά. Ενώ η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός όχι. Γίνεται και να πληρώνω ένα τεράστιο ενίκιο και να φτιάξω το Καφτατζόγλιο και να βάλω τουρνικέ και να φτιάξω τα αποδυτήρια και γενικότερα να δίνω. Αν θες, άμα δεν θες, έλα στο Βικελίδης. Στο δώσουμε εμείς που είναι έτοιμο. Θα πάω στην Ευκαρπία. Πήγα, προκρίθηκα κιόλας με τη Ζύμπρου. 2-1. Ναι. Με Λαζανά στο 87. Και το καλύτερο μου ταξίδι ως δημοσιογράφος στη Μολδαβία πριν 15 χρόνια, φίλε. 1-1 με Γιάννη Μαλού. Μια εβδομάδα. Πας, γυρνάς, υπήρχαν 2 πτήσεις και όταν γύρισα είχε μέσα στο αεροπλάνο 170 κυρίες που ερχόντουσαν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, Χρήσανθε. Ναι. Πιτίνο, θέλω να μείνω στο Παναθηναϊκό 2 χρόνια, δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Πάμε. Πολύ large είναι ο Πιτίνο, ε. Εντάξει. Εμάς που μας νοιάζουν όμως, πάμε σε ένα break για να ζήσει ο σταθμός. Εδώ διαβάζω σε άλλο site. Ναι, ναι. Ότι με νοιάζουν. Ότι ξυλώθηκε ο Κωνσταντίνος Πατέρας. Δεν παρατήθηκε. Ξυλώθηκε. Άρα είναι τη προηγούμενη τέτοια. 80χρονος πολιτευτής της Νουδού. Άρα είναι τη τωρινή τέτοια. Πώς ξυλώθηκε τότε. Ο οποίος έχει περάσει και από το Λάος. Και από του Σανέλ. Αξιοκράτη. Α, περίμενα του Σανέλ. Πότε του Σανέλ. Δεν κράτησε, δεν είναι. Γιατί αν είναι του Σανέλ τελευταία, γι' αυτό ξυλώθηκε. Ήταν Νουδού, έγινε Λάος. Μήπως ήταν ΑΕΛ Λάος Νουδού. Άλλος Λόκο Αμπρέου της Πολιτικής. Έχουμε πολλούς παιδιά. Τι ωραία πράγματα είσαι. Τι ωραία πράγματα. Ξυλώθηκε. Ξέρεις τι, τόσο νέος και ξυλώθηκε. Ξέρεις τι δίνει ρε φίλε. Τι. Γιατί το είσαι σαν πιτσιρικάς. Υπήρχε τόση πόλωση δεκαετία του 80 η μπλε και η πράσινη. Ναι. Και στα αστικά κέντρα, αλλά περισσότερο στα χωριά, ο κόσμος έπαιζε ξύλο. Είναι φίλε, γιατί μεροκάματο. Και κλεινόντουσαν στα σπίτια, το λέω από εμπειρία, εντάξει. Ναι. Και μιλάμε κρυφό σχολείο, τι θα γίνει, βγουν οι άλλοι και πώς. Και όλοι αυτοί τώρα ξέρεις, αλλάζουν τα κόμματα, ξαναλέω όπως ο Λόκο Αμπρέου τη ομάδα. Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξέλιξη του. Το έχει Παπατζηλίκη πολλούς... που. Έλα, Χρήστα, τώρα εντάξει. Έχει πολλού του Πασόκ. Έχει πολλού του Πασόκ, ρε φίλε. Πάρα πολλού. Ναι, ρε φίλε, όλοι με. Η μισή είναι του Πασόκ. Μα έχει... Να σου βρω 20 που έχουν πάει από την αριστερά στη δεξιά και την δεξιά στην αριστερά. Αυτή είναι η καλύτερη τώρα. Αυτή με τα Ανέλ. Το Παπατζηλίκη πάει Ανέλ, Ανέλ, ποτάμι. Αυτή εδώ. Μετά Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που γυρίζουν παντού, ναι. Αυτή, πλέον όμως φεύγεις και από το ΣΥΡΙΖΑ, πας στην Δημοκρατία. Ψηφίζουν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αλλάξει όμως 8 κόμματα. Ναι, άρα... γιατί έχει τους προσωπικούς του ψηφοφόρου, Στέργιο. Με αυτό πουλάει στο επόμενο. Έχω 25.000. Όπως η άλλη κυρία από την Κοζάνη. Ποια. Αφού είσαι την Κοζάνη, η κυρία Ραχίλ Μακρύ πήγε να σώσει. Εξαιρετική, εξαιρετική. Άλλοι 10 κόμματα η Ραχίλ. Το δικό τη νομίζω. Εξαιρετική η Ραχίλ. Σ' αρέσει η Ραχίλ, ε? Ραχίλ, γενικά ήταν ωραία η Ραχίλ. Πάρα πολύ ωραία η Ραχίλ. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραία, πολύ ωραία η Ραχίλ. Είχε ξεφωνήσει και τον Ιβάν κάποια στιγμή, άρα είναι ακόμα καλύτερη. Μα ήμουν σίγουρο ότι γιατί σου αρέσει η Ραχίλ. Όχι, γιατί δεν σ' αρέσει. Ω κυρία.
Όχι. Ωραία. Όχι. Δεν σ' αρέσει. Συγγνώμη. Ίσως επειδή είμαι νεότερος από σένα, έχω άλλα κριτήρια. Δύο χρόνια νεότερος. Απλά δεν είσαι τόσα πολλά χρόνια παντρεμένος εσύ. Και λοιπόν. Εγώ τουλάχιστον 10 χρόνια από σένα μικρότερος. Δείχνω μικρότερος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δεν το περίμενα ότι 40. Το είπα. 39. Είμαι. Α, είσαι στο 3, ακόμα το 3. Τον Ιούνιο θα έχω θέμα. Το 3 είναι μπροστά. Είσαι τότε νεότατος. Όσο και μετά όμως μείνει το 4. Τους μπαμπόγερους. Μια κρίση, δεν ξέρω. Δηλαδή που να μπουν στην παρέα ο Ζαγόρας με τον Κόλκα, φίλε. Πάρω μηχανή. Οι οποίοι είναι 50 τόσο και λένε ότι είναι 45-46, να ξέρεις. Λένε άλλες ηλικίες, να ξέρεις. Τα παιδιά μας στην Αθήνα περνάνε καλά. Τουρισμός, ολέ. Δεν ασχολείται κανένα. Θα πάμε σε break. Ποια είναι η. Πετύχουμε. Την ξέρεις, τη Νίκη Βακάλη. Όχι. Όχι. Δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Ούτε εγώ. Μόνο history. Πολύ καλό. Βλέπεις? Βλέπω, ναι. Στο ΟΤΕ. Και καμιά σειρά από και πού. Πού και πού. Τηλεόραση ελληνική δεν βλέπω. Μόνο voice βλέπω. Μόνο ποτάμι. Εγώ βλέπω ποτάμι και voice. Όχι, ποτάμι το βλέπω. Δεν το βλέπω. Το βλέπω σε δίκιο. Έχει replay TV στο ΟΤΕ, φίλε. Εκεί το βάζω και το βλέπω. Και. Περιμένω να τελειώσει το ποτάμι όταν τελειώσει. Φέτος του χρόνου δεν ξέρω. Για να τα δω όλα μαζί. Δεν μπορώ να περιμένω. Είναι στο τέτοιο. YouTube. Όχι, όλα μαζί θέλω. Με ένα τέτοιο. Να κάτσω δύο εβδομάδες. Να δω όλο το ποτάμι. Κάτσε μια μέρα. Τα δει όλα. 40 λεπτά το επεισόδιο. Πάλι θέλω να περιμένω. Δεν θέλω να περιμένω. Θέλω να τελειώσει το σύριαλ. Ένα χρόνο τελειώνει. Δεν ξέρω. Θα πάρω τηλέφωνο τον πρόεδρο. Έχει μια αργή πλοκή. Μην το τραβήξει. Είναι λίγο αργό σε πλοκή. Εκεί είναι το μειονέκτημά του. Και επίση έχει ένα τεράστιο. Δηλαδή εκεί που βλέπει ότι είναι στο Παρίσι, αγκαλιά και φιλιούνται. Την άλλη μέρα του βλέπει το γάμο στη Σαμψούντα. Εδώ έχει μια. Την άλλη μέρα. Εντάξει, ποιητική αδεία. Εφιλέ, τελειώνει, φιλιούνται οι πολύ δυνατοί. Πώς τη λένε. Αν πήραν το καράβι του Express. Ναι. Εξαιρετική, πώς τη λένε οι. Δεν βλέπω, σου λέω, δεν. Η οποία είναι στις κινήσεις, προσέξτε τώρα, σας κάνω να σας μάθω και λίγο από τηλεόραση και τα λοιπά. Είναι ίδια η Δήμητρα Ματσούκα. Μάλιστα. Στις κινήσεις της. Πώς τη λένε, ρε φίλε, όμως, η πρωταγωνίστρια. Ο Κούσης, φίλε, μας έχει στείλει βιντεάκι. Να είσαι καλά, Χριστιανό Κώσταλο, ευχαριστούμε. Με αυγενάκι, φίλε. Άρα θα το παίξουμε στον αέρα, αν ακούγεται. Κάτσε εδώ. Ακούγεται. Κι όμως, φίλε, έχει στείλει βιντεάκι με αυγενάκι, δηλώσει ο Κώστας Κούσης. Βρήκε τον τρόπο. Μετά το διάλειμμα θα το ακούσουμε. Άρα μετά το διάλειμμα θα το ακούσουμε. Απλά αναφέρω ότι για την 11η αγωνιστική σε απολογία είπα ΑΕΚ για ευρυστικά συστήματα στον αγώνα με τον Άρη. Είπα επανετολικός για συνθήματα και συμπεριφορά φιλάθλων στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Είπα επανιόνιος για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Είπα επαόκ για το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Και είπα ΛΑΜΙΑ για το παιχνίδι με την Ξάνθη. Μάλιστα. Πρόστιμο σε όλους από 5 μέχρι 15.000 ευρώ και η ζωή συνεχίζεται. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Διάλειμμα. Το τελευταίο τέταρτο. Συνεχίζεται και στέλνετε μηνύματα. Για τα γυαλιά ηλίου αξίας, αν θυμάμαι καλά, 65 ευρώ. Σωστά μιλάς. Opticon Express, βέβαια. Και όσοι στείλετε μήνυμα, θα πάρετε μια δωροπεταγή των 50 ευρώ. Σωστά. Γυαλί ηλίου ή γυαλί πρεσβειοποίησης τιτάνιουμ σκελετός, έτσι. Ό,τι θέλετε, επιλέγετε. Στο 54526 στέλνετε το μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας. Άσχημη είδηση για το hardball του ΠΑΟΚ. Τι έγινε, πιάλωσε. Μετά τον Πετρίδη και τον Κεσίδη, οι οποίοι πραγματικά είχαν σοβαρούς τραυματισμούς, τρίτη κατά σειρά, τεράστια ατυχία. Και είναι κρίμα γιατί τα περισσότερα παιδιά αυτά το κάνουν από χόμπι τέτοια αθλήματα. Χρήσανθε, δεν είναι επαγγελματίες, δεν είναι βέρμπλουμ. Που μπαίνει στο λογαριασμό 1,5 εκατομμύριο και κάθεσαι. Ο 23χρονος λοιπόν παίκτης του ΠΑΟΚ, μισό λεπτό. Εδώ τώρα είναι φίλο μου τρίτο χιαστός. Χειρότερο νομίζω είναι ο Δημήτρης, ο Κώστας. Τσεσμετζίδης υπέστη ολική ρήξη αχίλιου και θα μείνει εκτός δράσης για 6 με 9 μήνες. Δύσκολα επιστρέφει. Καλή δύναμη στον Κώστα. Έχει δρόμο να ανέβει μεγάλο. Χρειάζεται ψυχικά αποθέματα. Χρειάζεται δύναμη. Χρειάζεται στήριξη από την ομάδα που θα την έχει νομίζω από τον ΠΑΟ. Καλά, ξαναλέω, επειδή τα περισσότερα παιδιά, αν όχι όλα, δεν το κάνουν αυτό επαγγελματικά. Καλή δύναμη γενικότερα στον Κώστα. Πάντως τα τόσο μεγάλα προβλήματα, τρία μετά τον Πετρίδη και τον Κεσίδη, να έρχεται και αυτός ο τραυματισμός του Τσεσμετζίδη, είναι το θέμα σοβαρό. Ας πούμε το τετριμένο να μην υπάρξει άλλος τραυματισμός μέχρι το φινάλι της σεζόν. Το ότι ο ΠΑΟΚ αποδυναμώνεται νομίζω είναι σε δεύτερη μοίρα. Χρήσανται, εγώ βλέπω πρώτα τα παιδιά που δεν παίρνουν τα εκατομμύρια των συναδέλφων του στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να πούμε ότι η τοποθέτηση του κυρίου Αυγενάκη έχει ανέβει και στο Facebook του Λίμπερο. Θα πάμε να την ακούσουμε ευθύς αμέσως.
δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε νομίζω ότι βρίζει τον ΠΑΟΚ, ακούσουμε... τι κάνει. Όχι, δεν λέει τίποτα. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα σε μια, θα λέγα, κομική στιγμή, σε μια ημέρα γιορτής, όπου το μπάσκετ μετεξελίσσεται. Όταν κάποιοι άλλοι προσπαθούν να το κρατήσουν κρατσομένο στο παρελθόν, κάποιοι άλλοι παλεύετε, και αυτό είναι εδώ σήμερα, να το πάτε πολύ ψηλά και πολύ μπροστά. Γι' αυτό και σας συγχαίρω για την προσπάθειά σας, σας συγχαίρω για τις πρωτοβουλίες σας, σας συγχαίρω για αυτή την εξαιρετική συνεργασία που είμαι βέβαιος πως θα φέρει πολλαπλά ωφέλη. Πρώτα απ' όλα έχει καταρχήν την υπηρεσία του μπάσκετ. Αφενός αυτό για την εταιρεία που πρώτα μας ενδιαφέρει, διότι και ως ελληνική πολιτεία, ως ελληνικό κράτος, έχουμε τα ενδιαφέροντα μας. Σίγουρα όμως θα φέρει πολλά ωφέλη και στους νέους και τις νέες που πασχίζουν να δημιουργήσουν, να εκτιμαθούν, να αθληθούν, να δούμε από κοντά τους ανθρώπους, τους παίχτες πρότυπα. Και σύν της άλλης, να φανταστούν τον εαυτό τους και να φέρουν τα μικρά παιδιά και εκείνους παίχτες. Μετά από μερικά χρόνια, μεγάλους, στρανούς, με διακρίσεις και με μεγάλες δόξες. Σε όλους αυτούς δεν θα δικαιωμαστηρίσουμε το όνειρο. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους επιτρέψουμε να ονειρεύουν, να τους επιτρέψουμε να τραβήξουν μπροστά. Γι' αυτό το λόγο και πήρα πρωτοβουλία στους κυβέρνησης, που κάποιος ήταν γνωρίζει, το γνωρίζετε. Όμως δεν είναι να είμαστε ευχάριστοι, να είμαστε χρήσιμοι. Γι' αυτό είναι το λόγο. Λέω πολύ ξεκάθαρα ότι πριν περίπου μια εβδομάδα ψηφίσαμε το νομοσχέδιο, ως γνωστό. Μεταξύ άλλων, φέραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μάλιστα πολύ άμεσα για τα στημένα παιχνίδια που απασχολεί και εσάς. Φυσικά για τα θέματα της βίας που απασχολεί λιγότερο εσάς αλλά και εσάς. Αλλά και το θέμα των ορίων ηλικίας και θητιών και στον χώρο των ομοσπονδιών, των θετικών ομοσπονδιών. Άκουσα τα εξαμάξεις. Δεν με απασχολεί, γιατί η αγωνία στους υπαλληλίων δεν είναι υποχρέωση ή το σκοπός να κάνω φιλίες. Είναι να είμαι χρήσιμος. Και έτσι οδηγούμε και εγώ αλλά και ολόκληρη η κυβέρνηση. Και απαντώ σε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς και μάλιστα χτες άκουσα και κάποιους φρέσκους ότι εμείς τραβάμε μπροστά. Βλέπουμε πάντοτε με συμπάθεια ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Ανθρώπους που έχουν κάνει μια διαδρομή εξαιρετική. Και που μόνοι τους σιγά σιγά δυστυχώς χαλάνε το όνομα που χρόνια έχασαν. Εμείς πάντοτε με σεβασμό, πάντοτε με ευγένεια και καλοσύνη, αλλά και με σεβασμό στους κανόνες και στην δημιουργία των Ελλήνων πολιτών, θα κάνουμε τα πάντα. Έτσι ώστε ο ελληνικός αθλητισμός να βρεθεί στη θέση που του αξίζει, αφενός και αφετέρου να υπάρχουν συνεργασίες όπως η σημερινή με την ΤΕΚ και αφού και άλλες μεγάλες διοργανώσεις και άλλες μεγάλες εταιρείες να τύχουν, αγαπητέ Πρόεδρε, τη στήριξή τους, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο του ελληνικού μπάσκετ. Είμαι εδώ, διότι πιστεύω σε αυτό που κάνετε. Είμαστε εδώ ως ελληνική κυβέρνηση, εκπροσωπώντας φυσικά και τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Ιδρύτη Αυθεντικό. Για να πούμε ότι θα κάνουμε τα πάντα συνεργαζόμενοι να πάμε την Ελλάδα πιο ψηλά και τον πάση πιο ψηλά και να επαναφέρουμε την κανονικότητα σε όλα τα επίπεδα. Να είστε καλά, καλές επιτυχίες σας. Ευχαριστώ. Χειροκρότημα αποθέωση. Αποθεώθηκε. Λοιπόν, φίλε, του σώζει. Η ΕΚΟ. Μπράβο, επέταξε και τις πόντες του για το Βασιλακόπουλο, όπως καταλάβες. Το παλιό να μείνει πίσω και τέτοια. Ο Ιβάν Σαββίδης, που ως γνωστόν στηρίζει και άλλα αθλήματα. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα και στο Ροσόφ. Το ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη στήριξε το κύπελο πρωταθλητών Πάλης. Πάλης! Πάλης, ναι. Αυτό είναι και χρήσιμο το τίμα. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος. Ναι. Ας ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα. Α, για βάλε. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αθλήματα, τα Ολυμπιακά αθλήματα, πόσο πολύ τα στηρίζετε και πόσο σημαντικό είναι να ενισχύουμε αυτούς τους αθλητές εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Νάσα είπε. Δεύτερη φορά. Κυριότερο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε η νεολαία μας να ανατραφεί στο πνεύμα το πατριωτικό και να φύγουν από τους δρόμους και να έρθουν στα γυμναστήρια. Мы знаем, что сегодня что творит улица с молодежью. Γνωρίζουμε τι κάνει σήμερα ο δρόμος στην νεολαία. Наркотики, преступления всевозможные. Наркотика και διάφορα εγκλήματα. Наша задача делать так, чтобы больше не занимались.
занимались спортом, меньше там уходили в преступления и наркотики. Και ο δικός μας στόχος είναι να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να έρθουν στο αθλητισμό και να φύγουν, και να φύγουν από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Без воспитания молодежи в патриотическом духе перспективы не может быть никакой. Της νεολαίας, το πνεύμα του πατριωτισμού, δεν θα υπάρχει καμία προοπτική. Пришло время, все мы делаем пошагово. Ήρθε η ώρα, κάνουμε τα πάντα βήμα-βήμα. Селить надежду и веру в нашу молодежь, что они могут быть абсолютно полноценными членами общества. Να δώσουμε ελπίδα και πίστη στην νεολαία μας ότι μπορούν να γίνουν πλήρη μέλη της κοινωνίας μας. Είναι главная задача. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σημαντικός στόχος μας. Και το δεύτερο, η επόμενη χρονιά είναι Ολυμπιακή. Και очень важно, что перед Олимпийским годом дать новый импульс. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν από την Ολυμπιακή χρονιά να δώσουμε ακόμα ένα έναυσμα. Мы не можем зарабатывать те медали, которые остаются после кого-то. Έτσι ώστε να κερδίσουμε τα μετάλλια, δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε τα μετάλλια τα οποία δεν πήρε κάποιος άλλος. Και έτσι λοιπόν ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε το πνεύμα, το ηθικό, έτσι ώστε τα παιδιά να παλέψουν για τα δικά τους τα μετάλλια. Εκτός από το ποδόσφαιρο, η πάλι του άρεσε και ποιο είναι αυτό το άθλημα που του αρέσει περισσότερο? Πρώμη φουτβόλα, βαμβράρι της απαρίπα, η κακό η πίτσι πόρτα, βαμβράρι της απόρριψης. Εγώ αγαπάω όλα τα ίδια αθλήματα. Αθλητισμός είναι πολύ σημαντικό. Σαν занимался и в силу своей возможности и сегодня что-то делаю. Και εγώ ίδιος ασχολήθηκα με αθλητισμό και σύμφωνα με τις δυνατότητές μου και σήμερα κάνω κάποια πράγματα. У меня сегодня гандбол женский. Σήμερα έχω γυναικείο handball. Billiard. Το βιλιάρδο, ασχολούμαι με το βιλιάρδο. Σάχματε. Το σκάκι, βοηθάω στο σκάκι. Единоборство. Διάφορες μαχητικές τέχνες. Στρέλμπα. Ποια? Κουβολή. Αθλητισμό με ήδη αθλητισμό με άλογα, οι πασίες. Τι άλογα? Το βόλεϊ, βολέμπολ. Το χόκεϊ. Είναι τα ίδια αθλητισμού στα οποία εγώ βοηθάω και συμμετέχω. Το γλαμπάλα ζαντάτσα. Αλλά ο γενικός στόχος η νεολαία Βασπρέλα το ηθικό της. Они не должны чувствовать, что они как сироты. Δεν πρέπει να αισθάνονται ορφανοί. Тогда их улица поглощает. Μόνο σε αυτή την περίπτωση τους απορροφάει ο δρόμος. Тогда они идут к наркотикам. Και μόνο τότε πορεύονται προς τα ναρκωτικά. Наша задача, ο δικός μας λοιπόν στόχος, тех, кто в жизни состоялся, των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή τους, να αισθάνονται την ευθύνη για το что молодежь более качественно становилась качественным членом общества. Έτσι ώστε να κάνουν τα πάντα η νεολαία να είναι πιο αποτελεσματική και πιο ποιοτική, έχει συμμετοχή στην κοινωνία. Это главное. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Было мне приятно видеть пару хороших ребят. Και σήμερα χάρηκα πάρα πολύ να δω τα υγιείς παιδιά, τα δυνατά παιδιά. Они должны поднимать дух народа. Αυτοί λοιπόν πρέπει να αναπτερώσουν το ηθικό του λαού μας. А мы должны делать то, что надо. Και εμείς πρέπει να τους βοηθάμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει. Ωραία. Πού είναι αυτό, πού ήταν αυτό? Νομίζω στον πύργο έγινε. Στον πύργο? Νομίζω, ναι. Στον Ασπρόπυργο. Α, είναι άλλο πύργος, άλλο Ασπρόπυργος. Προσέφτηκα, κρίζαμε. Πόσο έληξε ο Άρης στον Ασπρόπυργο στο κύπελο? Τεστ. Ψιγά, μην ξαναγρίζαμε. 3-4, φίλε. Ματσάρα. Ματσάρα με τον Ασπρόπυργο να προηγείται, φίλε, με 3-1. 3-1 ή 3-2. Πόσο έληξε Άγιος Νικόλος ΠΑΟΚ στο κύπελο? 1-0. Με ίνεχ. Με ίνεχ. 1-0 με ίνεχ. Είσαι διαβασμένος, μας είπα. Αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε, αυτό το ξέρω. Ή 0-1 και 0-0 εκεί.
Πάντως ο Ίνεχ. Αν θυμάμαι καλά. Έχει βάλει τον γκολ. Να το ξεχάσω, ήταν 0-1 στην Τούμπα και 0-0. Ο Ίνεχ πάντως έχει βάλει τον γκολ στο ένα από τα δύο. Από τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχουν και κακές βραδιές για τον Πελούκο Πάοκ εδώ και τρεις σεζόν. Θυμάμαι μία στιγμή. Με αυτούς που παίζεις, φίλε, τα τελευταία τρία χρόνια στους τελικούς. Ναι. Να φροντίσεις να είσαι στο τελικό για να βρεθείς στη θέση της ΑΕΚ. Κοίταξε, αν δεν με σφυρίζει ο Ευαγγέλου ή ο Σκουλάς χωρίς βαρ κιόλας, θα έχει βαρ. Είπαμε ότι θα έχει στα ημι. Θα έχει ξένο πάντως. Στα ημιτελικά είπαμε θα έχει βαρ, μάλλον. Αυτό κάτι θα το πω νωρίτερα, θα ξέρουμε. Μπορεί και αύριο. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια που θα παίξει. Αν υπάρχουν ξένοι βαρ ναι. στο Καραϊσκάκι, είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Γιατί? Για να μην υπάρχουν παρατράγουδα, χρειάζεται. Στο μαγνητικό το πεδίο στο Καραϊσκάκι, κάτι με το βαρ, χαλάει την εικόνα, δεν στέλνει πλάνα. Φίλε, άμα το μαγνητικό. Ξένοι στο βαρ. Το... Ξένοι παντού. Εγώ το λέω, εντάξει. Ξένοι παντού. Παντού. Super League 2 ξένοι. Β' Εθνική ξένοι. Έλληνες πουθενά. Πουθενάδες. Λοιπόν. Πολλά αθλήματα είπε ο πρόεδρος. Ναι. Δηλαδή είπε μπάσκετ. Μπάσκετ είναι το μόνο που δεν είπε. Είπε γυναικείο χάντμπολ, μπιλιάρδο. Και μπιλιάρδο είπε, ρε φίλε. Η πασία, σκοποβολή, βόλεϊ, χόκι. Το μπιλιάρδο είναι άθλημα. Βέβαια. Άρα και το blackjack. Το blackjack όχι, αλλά το μπιλιάρδο είναι άθλημα. Δεν κάνει την κίνηση με τα χέρια. Το σκάκι, γιατί διαφορά έχει το σκάκι από τα χαρτιά. Ε! Για πε εσύ! Δεν ξέρω, πε. Δηλαδή άρα κιντάμα μπορούμε να παίξουμε. Όλα τα αθλήματα ο πρόεδρο. Το μπάσκετ δεν το είπε. Ναι. Δεν του ξέφυγε. Ναι. Ήθελα να το πει και το ξέχασε. Δεν το αρέσει το μπάσκετ. Δεν το αρέσει. Λοιπόν, αρέσει το Γιώργο, ευτυχώς. Mm, και πάνε κάποια χρήματα. Λοιπόν. Πες ένα νούμερο τέλος. Μέχρι το 11. Το 7. Ωραία. Βαλκάνι Χάιδο. Κερδίζει το γυαλάκι. Opticon Express. Θα σε πάρει η Μαριλής να σου πει τι και πώς θα πάει να πάρεις το γυαλί ηλίου ή. 22. Μπράβο, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι κερδίζετε μια δωρεοπιτακή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Να πάτε να την παραλάβετε. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί ο κύριος Τσατσαρός. Ποιος αυτός ο Τσατσαρός, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Δεύτερη ώρα με Repair Store. Αν έχει χαλάσει η μπαταρία του κινητού σου, αν έχει σπάσει η οθόνη του, αν έχει πρόβλημα φόρτισης, τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11, Βασιλής Όλος 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr. Και βέβαια, Ότο Καλογεράς, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίνου 19 και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και Mr. Gold φυσικά, η κορυφαία πίτσα Θεσσαλονίκη, τηλιβεριά και στο κέντρο της πόλης, 62-85-86 κυρίες και κύριοι, για να παραγγείλετε και να φάτε με μεγάλη μεγάλη όρεξη. Εμείς θα ξαναπούμε και πάλι αύριο όσον αφορά την Τρόικα, λίγο μετά τις 12. Το μεσημέρι, το απόγευμα βέβαια το ραντεβού μας με το Λαμπαοτάρης, εκεί θα πούμε πιο πολλά δικά μας κυτρινόμαυρα στις 5 μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4.